Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Άντε, φτάνει, φτάνει με τις διαφημίσεις. Φτάνει, ρε Κωνσταντίνε. Τι ωραίο το μουστάκι. Αλλά δεν θα το βγάλουμε σήμερα το μουστάκι σου στον αέρα. Όχι, δεν θα το βγάλουμε. Τη Δευτέρα θα είσαι έτοιμος, νομίζω. Θα υπάρχει αυτή η αντίθεση στο πρόσωπο σου μεταξύ ροζ πρόσωπο και πορτοκαλί μουστακίου. Ε, σ' αρέσει. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει. Όπως μ' αρέσει, ρε φίλε, πώς λέει ο Μπούζος, τα Ραφάλ, δεν τον ακούς. Εδώ οι πρωινές δακώτες, εμείς είμαστε δακώτες. Α, ο Καζαμπάκας, εσύ, εγώ, ο Βαραγιάννης, δακώτες είμαστε. Το πρωί πάει στα Ιμαλάγια το έργο. Α, μπράβο, το πρωί πάει στα Ιμαλάγια, με δακώτες όμως εμείς. Δηλαδή η πρωινή δακώτα εδώ, Βαραγιάννης, αυτό, τη μορφή. Πώς ο δαιμόνιος ρεπόρτερ. Τα ερωθούμενα, ναι. Χτυπήσα στην πλαγιά. Χτυπήσα στην πλαγιά. Βρήκε, ναι. Οι δακώτες πάνε σιγά-σιγά εδώ πέρα. Σίγουρα. Βρήκε ο δαιμόνιος ο ρεπόρτερ, βρήκε ηχητικό μισού αιώνα πίσω. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να ψάξει για κανένα 2-3 ώρες. Τι έγινε πάλι, τι έκανε. Ηχητικό από το τελευταίο τρόπαιο του Άρη, δεν τον άκουσες. Πότε πήρε τρόπαιο Άρη? Πότε γεννήθηκες, πριν 50 χρόνια. 70, ναι, το 70. Και πρέπει να το θυμάται. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, τι να κάνει, άμα το ξεχάσει και αυτό, ρε φίλε, τελειώσαμε. Μετά. Ας πάει να δει και στο σινεμά τι να τον Ιησού από την Ναζαρέτ. Έλα, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή ο άνθρωπος έκατσε, έφαγε όλο το βράδυ του. Έφαγε 3 ώρες, μου λέει, έψαχνα να βρω, λέει, ένα κάτι, ένα ηχητικό, ένα βιντεάκι, κάτι από το τελευταίο τρόπαιο. Και το τρως τώρα, του τρως τη δόξα. Είναι σαν να πηγαίνει ο Κούρκουλος. Ο Κούρκουλος, ναι, για πες. Ο Κούρκουλος με τον Αλεξανδράκη σε ένα μπαρ. Και να μετράνε τις γκόμενες που είχαν. Που είχαν, αλλά τώρα δεν έχουν καμία, λες. Όχι, ρε παιδί μου. Ναι. Και να μπαίνει μέσα και ο Γιονάκης, να πούμε. Και να έχει μία. Και να τη θυμάται ο Γιονάκης και να γιορτάζει με τους φίλους του τη μία γκόμενα. Πού είχε. Ναι, αλλά εγώ είχα μάθει ο Γιονάκης ήταν μεγάλος παίχτης. Τη θυμάται. Ναι. Τη θυμάται τη μία γκόμενα που είχε. Ναι. Οι άλλοι προσπαθούν να θυμηθούν πόσες ήταν. Πόσες ήταν και τα λοιπά. Ο λογαριασμός χάθηκε από τους άλλους. Χάθηκε ο λογαριασμός. Και ο Γιονάκης λέει, εγώ πριν 50 χρόνια όμως. Είχα μία γκόμενα. Έλεγε και αυτό. Οι άλλοι δεν θυμόντουσαν πόσες είχαν. Είναι σαν τον Γιονάκη που θυμάται την γκόμενα που είχε. Ο Βαραγιάννης. Και άλλο είναι ο Κούρκουλος, θα πούμε. Έκανε στον Άρη ρεμπαγ. Γάσα, έκανε στον Άρη Γιονάκη. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Στο ποδόσφαιρο θα ήθελε να είναι Γιονάκης. Γιονάκης, εγώ είχα μάθει ότι ήταν μουρδάρης δυνατός. Μουρδάρης, ο Τσαχίλας ήταν. Τσαχίλας. Τσελός ήταν. Ναι. Εντάξει, οκ, λοιπόν. Τι πάντως, είμαστε δαιμόνοι. Καμιά καμαριέρα ξεπεταμένη, ναι. Έβγαζε γκόμενα. Ναι. Σαν το Μάνο του Κατράκη, με έλεγε ο Κολάτος. Ο Κολάτος, ποιος είναι αυτός ο Κολάτος. Τι ξέρεις τον Κολάτο? Όχι.
Τέλος πάντων, σκηνοθέτης κουλτουριάρης της εποχής. Ε, πού να το ξέρω, έχω και μια διαφορά ηλικίας, ακούσατε. Με έλεγε ο Κατράκης, λέει, μεγάλος, λέει, σαβουρό. Μπιπ! Γιατί ρε, λέει, ο Κολάτος. Κατράκης. Α, λέει, ό,τι έβρισκε, λέει. Δηλαδή, καμιά, λέει, που καθάριζε το σπίτι. Εντάξει, να κάνουμε. Κάτσε του, λέει, άμα ήταν ωραία. Αυτό, λέει, κοινωνικός, λέει, δεν στέκει. Κάτσε, ρε, Κολάτη, του λέω. Γιατί, ρε. Εσύ προτιμάς να κάνεις έρωτα με μια χοντρή, η οποία είναι αριστοκράτησα. Παρά με μία που είναι πολύ ωραία κοπέλα, η οποία πουλάει, ξέρω εγώ, πατατάκια στον κινηματογράφο. Λέει, μου λέει, ναι, είσαι και δεν. Λάθος που έχεις πες στον Κολάτο. Είσαι μεγάλη, λέω, λάθος. Λάθος εντελώς. Προσέξε, ρε, σαν χλαμάρα Κολάτο. Ίσα, ίσα θα το. Ναι, βέβαια. Ένα άλλο που έλεγε ο Κολάτος. Ε, ποιος Κολάτος είναι αυτός, μάθε να μάθουμε πώς. Που έγραψε τον Άγιο Πρεβέζη και τον αποκλήρωσε η Εκκλησία. Εσύ Καζαμπάκα, γιατί νιώθω άβολα τώρα, τον ξέρεις τον Κολάτο. Τον Κολάτο τον Κολάτο τον ήξερες. Ε, ναι, γιατί άρχισε να νιώθω άσχημα τώρα, δεν ξέρεις τον Κολάτο. Κάντε ραδιόμαρ και δεν ξέρετε τον Κολάτο. Είπαμε σκηνοθέτης δεκαετίας 70. 60-70 και Κωνσταντίνε, εγώ γεννήθηκα ο Κωνσταντίνε. Μαζί του. Α, με τον Κολάτο. Ναι. Ναι. Αλλά έλεγε, από κατά πότε κατάλαβα. Είχε διαγκόμενα 20 χρονών την Αγγελικούλα. Αυτό ήταν 60. Και μα έλεγε. Εδώ... Πάνω από 30 χρονών η γυναίκα είναι γριάλη. Πάνω από 30. Έλεγε, είναι γριάλη μετά. Εντάξει, δεν είναι γριάλη. Τότε μπορεί να ήταν. Τότε μπορεί να ήταν. Ο Κολάτος ήταν γυναίκα. Το 96 με μιλάμε. Α, το 96. Ναι, γιατί οι γυναίκες πλέον και τώρα και πάνω από το 40 έχουν γίνει πολύ κομψές. Είναι πολύ, δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Γυμναστική. Ναι, τι άλλα. Είναι στεγνές σαν την έρημο Σαχάρα. Μετά τα 45. Άσε ρε, κουλιανέ. Να φύγει η μηνόπαυση, να τους χαιρετήσει, να τους κουνήσει το μαντήρι και σου λέει ήρθα. Η μηνόπαυση, άμα είναι. Ζεσταίνονται την μια μέρα. Τι λέμε πρωί. Κρυώνουν την άλλη μέρα. Τι λέμε πρωί. Πηγαίνουν από ένα μπαλκόνι την μια μέρα. Χαίρονται την άλλη μέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, τι πράγμα. Σου πει ο Κολάτος ιστορίες. Ο Κολάτος. Άσε τώρα. Λάθος ωραία και ο Κολάτος. Ο Γκιονάκης του ποδοσφαίρου. Θα κάνουνε, λέει. Βαραγιάννης, φίλε, ρε Πέναρος. Άσε τον Βαραγιάννη ατομικά. Όχι ατομικά. Οπαδικά. Οπαδικά. Μπάλα επάνω. Τι είναι ο Άρης την μπάλα πάνω. Και δαγκώθηκε τώρα. Του ποδοσφαίρου. Ε, εντάξει, ο Γιονάκης όμως πρόσφερε θέαμα, συγκινήσεις. Έδωσε το καθηγητή το παιδιά. Στίγμα του. Τι να δώσει. Δηλαδή, κάτσε, okay, ο Άρης είναι ο Γιονάκης. Τώρα μια που το πήγαμε, ναι, έτσι. Ο Πάοκ ποιος είναι. Ο Πάοκ. Ναι. Πλησιάζει τον Αλεξανδράκη. Έλα ρε φίλε, από το στόμα του θα σου έλεγα Αλεξανδράκης κάπου εκεί. Ο Κούρκος είναι Ολυμπιακός. Έτσι. Παναθηναϊκός ποιος. Ε? Πώς ποιος είναι. Έτσι όπως έγινε ο Παναθηναϊκός είναι ίδιος ο Βουλγαρίδης. Ξέρεις ποιος ήταν ο Βουλγαρίδης. Για πες, για πες. Έκανα λιμό θα έλεγα. Αγαπούσε τη Λάσκαρη. Ναι και δεν της αγαπούσε. Σε έπιανε το χεράκι μόνο. Ναι και της έκανε έρωτα ο Κούρκουλος. Εντάξει, ο Βουλγαρίδης ήταν. Ο Βουλγαρίδης είναι ο Παναθηναϊκός. Ο χειροφιλητής. Ο χειροφιλητής, ο Καληνυχτάκης. Καληνυχτάκης. Ο Αγαπησιάρης, το καλό παιδί. Ναι. Γεια. Ναι, Μάρθα Βούρτσι. Όχι, γιατί. Γιάκ, τώρα έχω εδώ αποκαλυπτικό εδώ σου μέτρο. Θα τα δούμε μετά. Τι έκανε η Άκ, τι αποκαλυπτικό. Παρεάκι λέει αποκαλύπτει μέτρο που εδώ πέρα βλέπω. Οι τρεις σύμβουλοι της ΕΠΟ, ομοτράπεζοι με τον Δημήτρη Μελισανίδη. Να τα τραπεζάκια. Φοβάστε. Όχι. Όσο φέρνει καραβιές από την Πορτογαλία, τι να φοβηθώ. Δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα μόνο με Μητσοτάκι και μόνο με ομοτράπεζο την ΕΠΟ. Πρέπει να κάνει και ομάδα. Ο Γιώργο Φούντα είναι. Ο Φούντας είναι. Ο Φούντας είναι. Ο Φούντας. Ο Φούντας που είχε κερατίκ. Ναι. Αλλά μάγκας όμως. Έκανε τις μαγκές του. Όπου ναι, τον έπαιρνε ήταν. Ναι, 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 ναι. Αλλά, αλλά. Αυτός ο Φούντας. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δώσουμε μια καλημέρα στον κόσμο. Ωραία. Σήμερα ναι, τέλος εβδομάδας. Μια ναι, χαρά. Βγαίνει και ο Ιούνις, Κωνσταντίνε. Άντε να πάει στο εντρίτο έφυγε του καλοκαιριού. Άντε έφυγε. Κατάρα ο καρκίνος έφυγε ένας μήνας. Γιατί ρε αγόρι μου. Καλά, εσύ χθες δεν τα συζητούσαμε, μου λέει θες να ξεκουραστούμε λίγο, να και χαλαρώσουμε. Τι σκάβουμε. Πώς δεν σκάβουμε. Βράβει, να ξεκουραστεί ο εγκέφαλος. Συνέχεια 7.000 τροφές. Ρίξω στις 4, κάνε λίγο καμιά βουτιά. Και άμα το ρίξει τον εγκέφαλο στις 4.000 και στις 3.000 τροφές, θα αρχίσει το Αλτσχάιμερ, θα ξεχνάς. Κάτσε που είσαι μικρός. Δεν βλέπεις αυτοί που βγαίνουν συνταξιούχοι ότι πεθαίνουν σε 2 χρόνια 3. Εάν δεν κάνουν πράγματα. Τι να κάνουν. Αν δεν κάνουν πράγματα. Από τη στιγμή. Εάν είναι ενεργοί και ασχολούνται, κάνουν. Αν ο άντρας σταματήσει και σέρνει κανένα καρότσι από κανένα εγγόνι, τελείωσε 2 χρόνια ζωή. Τον τρίτο χρόνο. 4.300 εισιτήριο Άρης διαρκεία σε ένα μήνα λέει. Ναι. Και πολλά είναι. Δεν είναι και λίγα, εντάξει. Okay. 4.300 τώρα και άλλα 4.300 τον Ιούλιο. 8.500. Ούτε 10 δεν κάνουν. 8.500, εντάξει. Θα κάνει εκεί 10.000 το φτάσει ο Άρης. Φίλε μου Παοξή, εσύ που πουλάς τρέλα, εντάξει. Και ο Παοξή σε 10 μέρες πόσο και κάνει, κάνει 3.800. Θα κάνει. Τι έκανε? 3.800. Σιγά, συγκινηθήκαμε. Θα κάνει αυτό το Ζαγοράκι. Σιγά. Θα τα κάνει το Ζαγοράκι. Τα είπαμε, είναι τέλος του μήνα. Δεν ξέρω, εγώ είδα μια φορά. Ο κόσμο να παραπάνει τα λεφτά. Του και ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέρω. Αυτό είναι υγεία για μένα. Ναι. Είναι υγεία. Μια που με πήγε εκεί κατευθείαν γιατί ήθελα να πάω λίγο στη Βραζιλία, αλλά θα πάμε εκεί που με πήγε. Ξεχνά την βάρα, τη Βασάκου. Τι, τη Σμαράγδα, τα δάχτυλά τη ανέβαλε. Τι έψαχνε.
Με ρετσίνα αυτή μπορεί να βάφει τα δάχτυλά τη. Με μαλαματίνα. Μαλαματίνα, γιατί ήπια χθε εγώ μια έτσι στάνινα το βραδάκι. Ναι. Λέω γυναίκα, πιού μια ρετσίνα να γουστάρουμε λίγο. Με 80 βαθμού να πιει μαλαματίνα. Ε. Δροσερή, δροσερή. Ξέρει και πίνει. Αλλά. Μ' αρέσει που ξέρει και καλοπίνει. Γιατί ρε φίλε, το τούμπα λίμπρε, κανονικά. Τι θε, τι θε. Γιατί δεν είπε, λέω το πρωί, ότι βγάλαν οι παοξίδε ανακοίνωση. Είναι χθε ένα βραδινό αργά το βράδυ αυτό. Και αυτή τι ξύπνησε. Εντάξει, εγώ το ψάχτηκα, σηκώθηκα σε ξύπνη. Δεν το βρήκα λέει. Σηκώθηκα πρωί πρωί. Παμύθιτα. Ο σύνδε τον φίλο Πάοκ του μα λέει μεταξύ κομμουνιστέ. Ξέρω τι είναι, παοξίδε είναι, δεν με ενδιαφέρουν. Κοινωνικά πολιτικά τι είναι, αριστερή. Είναι. Δεν ξέρω. Ωραία, τι δεν ξέρω, εσύ του βάφτισε. Εγώ δεν ξέρω. Οι γείτονέ μου είναι, τι είπαν αυτοί. Και δικοί μου, απέναντι σε εγώ. Περνάω με τη Λορένα και του χαιρετάω κιόλα. Γεια σα, παιδιά λέω. Τι είπαν αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά λένε ότι ωραία, εμεί πήραμε το double πέρσι, γουστάραμε, πανηγυρίσαμε. Αλλά πάντα μα βγάλετε ξινό, λέει το καλοκαίρι. Ναι. Για, τώρα εννοείται, γιατί έχω διαβάσει ένα κιού, μην διαβάσουμε όλοι. Γιατί λέει, δεν βλέπω λέει κινητικότητα μεταγραφέ. Αυτό είναι υγιό, όπω λε. Φυσικά. Γιατί άμα βγάλει ανακοίνωση στο Καραϊσκάκι, όπως μου έλεγες, κανένα σύνδεσμο. Το λιμάνι είναι βαθύ. Ναι. Το λιμάνι είναι βαθύ μετά. Πού να βγάλουν οι φλόροι. Αυτό είναι υγεία. Είναι οι φλόροι της Αθήνας. Πού να βγάλουν ανακοίνωση. Οι σανούλιδες. Πού να βγάλει το σανούλιδες. Φλόρι. Πού είναι ο άλλος, πώς το λένε, το μεσημέρι με έκραζε χθες, έμαθα, γιατί εγώ δεν άκουγα. Α, θα βγει. Η Πούλια και ο Αυγερινός μαζί. Θα βγει, θα βγει. Εγώ ένα ερώτημα να τον κάνω. Με τον Κούτρι, τι πήρε ο Ολυμπιακός τα δύο τελευταία χρόνια. Τι να πάρει ο Κούτρι. Τι πήρε με Κούτρι. Ο ένας έχει Βιερίνη, κάπως έχει Κούτρι. Λοιπόν, μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο. Μπράβο στο σύνδεσμο, φίλο μου, πάω. Γιατί σου λέει, ναι. Εμείς θέλουμε εκεί, βλέπουμε ότι κάτι δεν μας αρέσει. Και το εκφράζουν. Το ότι το εκφράζουν. Εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει. Εκφράζεται. Και εμένα, άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ σε κάποια κομμάτια. Άλλο. Έχουν ανησυχίες. Λέει εμείς στόχος μας είναι να πούμε ο Μίλος Σαββρουλή. Είναι τώρα ένα παιδάκι 20 χρονών, 22 εκεί. Έχει κάψει, τρελαίνεται. Και βλέπει τώρα την εφημερίδα. Ναι. Στόχ. Σου λέει όχ. Στόχ να μην κάνει όχ. Αλκοτές σου λέει, φοβάμαι. Εντάξει, πάμε. Αυτό μου είπανε ρε φίλε και πήγα να πάρω τις εφημερίδες εδώ πέρα. Ήτανε τρεις εκεί μαντραχαλέοι που είσαι ρε κουλ, δυο μεταγραφές. Δηλαδή, αυτή είναι, άκου να δεις. Ναι. Ήταν τρεις μαντραχαλέοι. Ναι. Εδώ που έρημενα για. Μαντραχαλέοι. Τρεις τύποι ρε φίλε. Ναι, ωραία, ναι, και τι. Δύο μεταγραφές ρε κουλ κάναμε και οι δύο, ο ένας πίνει, ο άλλος είναι σακάτη. Ξέρεις τι καταλαβαίνω. Κάτσε να τους δούμε, ρε παιδιά. Αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα είπες για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει να κάνει μεταγραφές εξωαγωνιστικά. Εντάξει, αφού βλέπω ότι δεν θα χώνει για παίχτες. Δεν θα χώνει τα παίχτες, θα χώνει για τους άλλους γύρω. Αυτή είναι η φιλοσοφία της. Μάλιστα, καλή ή κακή, εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ θα έπαιρνα και παίχτες. Φίλε, πρέπει να συνδυάσει ένα πακετάκι. Ένα πακετάκι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Άναγκας. Λοιπόν, και λέει ο σύντομος φίλο Πάοκ να τελειώνουμε. Ο φίλο Πάοκ βλέπει τώρα. Λέει, κανονίζε την πορεία σε, εμείς θα πούμε ο Μίλου Σάπερ Λίγκ. Παίρνουμε τον Ζίβκοβιτς τερματοφύλακα από την Ξάνθη φίλου να γίνει. Αλλαγή. Εδώ τώρα, εδώ έχω κάποιες αισθάνσεις. Παίρνω το Μελιόπουλο. Παίρνω το Μιχάη. Αλλαγή της αλλαγής. Μιχάη. Ρεζέρβα. Ναι. Και τι είναι αυτές οι μεταγραφές που έχουν γίνει, είναι οι ρεζέρβες. Μα η ομάδα είναι πιο έτοιμη του πρωταθλήματος. Εφόσον κράτησε τον κορμό της. Δηλαδή το μόνο που χρειαζόταν είναι παίχτες στα χαφ. Στα χαφ παίχτες. Έτσι όπως το. Τετράδα άμυνας δεν είχα κομπλέ. Είχα. Με παίρνει μετά να πούμε, λέει. Ποιον. Τον παίρνει με την Αρθίτιδα. Τώρα μια που μου δίνει πάση, εγώ θα σε απαντάω αμέσως. Ναι, έρχεται αυτός. Μπορεί να είναι και το μεσημεράκι εδώ. Ξεφτύλα. Ναι. Θα τον εξετάσουν. Τι να εξετάσουν. Ξεφτύλα του πάω την αυτή. Γιατί. Γιατί. Ναι. Γιατί αν είχατε το Θεό σας. Έρχεται για τις καθοριστικές εξετάσεις ο Ακούσου. Δεν λέει ότι έρχεται να υπογράψει πρώτα. Καθοριστικές εξετάσεις, ρε. 50 γιατροί μιλήσαμε. Ναι. Είναι αυτοάνωστο το νόσημα. Ναι. 500 εξετάσεις θα τον κάνετε. Ναι. Και θα του μετρήσετε τη χοληστερίνη και την πίεση. Ναι, ναι. Αυτά θα τα έχει καλά. Αύριο το πρωί μπορεί να παρουσιάσει τρέμουλο να πούμε. Σωστό. Και, σωστό, σωστό. Και αν πάρει τέτοιο παίκτη, ναι. Πώς να μην βγάλει ανακοίνωση να πούμε μετά η θύρα 4 τούμπας να πούμε. Τούμπας, να διαμαρτυρηθεί. Ναι, 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 ναι. Για το στόχο, γιατί πάτε, πάτε στην αρρωγή εδώ τώρα. Στην αρρωγή, να βρείτε παίκτη τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έλα ρε Σικουλιανέ, ναι. Να πούμε. Πάντως βγήκε ο αρχισκάου της Κορίνθιας και λέει ο παίκτης λέει έχει στοιχεία Κασεμίρο. Ο σκάουτερ της ομάδας που τον είχε. Έχει στοιχεία Κασεμίρο, ναι, ναι. Αλλά και στοιχεία Θιαβάσου. Εντάξει, Θιαβάσου τι είχε και αυτή η αθρίτιδα. Τι, δεν είχε αθρίτιδα. Θα έρθει σήμερα, θα εξεταστεί και από εκεί πέρα δεν νομίζω να είναι τόσο χάζι. Δηλαδή, μην κάτσε ρε Κωνσταντίνο, μισό. Είμαστε εμείς οι έξυπνοι και αυτοί είναι οι χαζοί, ας πούμε, δεν θα τον εξετάσουν. Θα δώσουν 2,5-3 εκατομμύρια για να πάρουν επέκτη που είναι τραυματία. Τι να εξετάσουν, σας δουλεύουν, ρε. Τι να εξετάσουν. Ποιο να δουλεύει. Α, ορίστε, δεν θα δουλεύει κανένα. Βγήκαν οι άλλοι, έχουν διαμαρτυρίε. Κανένα δεν δουλεύει. Τι εξετάσει θα κάνει αυτό. Οι γιατροί της Κορίνθιας λένε, ναι, ότι, ναι, το ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα. Να το τσεκάνουν και εδώ. Έτσι λένε αυτοί. Βγάλτε 10 φυσιολόγους, βγάλτε 10 φυσίατρους. Ναι. Θες βγάλαμε στο άρθρο ο Καρατζαφέρης, έβγαλε έναν, ο οποίος είναι φυσίατρος και τα λοιπά.
Βγάτε να μα τρελάνετε, ρε. Ναι. Από την αρρωγή παίκτη θα πάρετε. Λέει βέβαια ο Κωνσταντίνος. Λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Πρόσεξε. Πώς θα μην βγάλει άλλη ανακοίνωση. Ναι, γιατί η ανακοίνωση λέει. Ναι. Απαιτούμε, λέει. Υγεία δεν είναι το απαιτούμε. Υγεία είναι, λέει, όπως το μετέβρεσε εσύ, Κουλιανέ. Να έχω ενστάσεις, να έχω διαφωνίες. Ναι, γιατί το να απαιτείς από κάποιον είναι κάτι. Έτσι δεν είναι τόσο απλό. Πώς απαιτείς. Απαιτείς από ποιον, από τι. Δεν είσαι ικανοποιημένος, δηλαδή με τι ήθελες να είσαι όπως ήσουν πριν 40 χρόνια. Δηλαδή λέει ότι ναι, συμφωνώ με την ανακοίνωση, αλλά ο τρόπος δεν είναι σωστός. Είναι άκοπος. Τι τρόπο θες να έχουν, μωρέ, αυτή στην τούμπα. Ναι, ρε, Κωνσταντίνε. Συγχωρείς, ναι, στη τούμπα ζουνε. Ναι, ρε, τι τρόπο να μάθει αυτός τώρα. Στο θέατρο το βασιλικό να πάει να μάθει. Αφού έτσι είναι, του πιωτάκια τώρα. Του πιώτης είναι, στραβοστόμης είναι. Με πλακόνια έχουμε μεγαλώσει. Ο παπάς του στραβοστόμης ήταν κι αυτός. Η μάνα, ξέρω εγώ, θα δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, θα βρίζει το αφεντικό. Τι θες να είναι. Σας παρακαλούμε πολύ, αν γίνεται, δεν γίνεται. Από κάτω. Ο τρόπος σωστά παίζει για μένα πάντοτε ρόλο σημαντικό. Μα γίνεται και γραβατάκι, δεν θέλετε και τρόπο να πούμε. Ας γινόταν αυτή η ανακοίνωση στην Αθήνα, ρε φίλε. Πού να βγάλουν οι φλόγοι, πού να βγάλουν ναι, ο άλλος πανηγυρίζει γιατί έχει τον κούτρι. Αυτοί ναι. βολευτήκαν στο λιμάνι, τους διορίζαν, δεν μιλάνε. Α, τα ξέρουν. Τα τουλάχιστον αυτοί τη θύρα 4 δεν είναι διορισμένοι που θέλα τουλάχιστον. Είπαμε, υγεία είναι αυτό. Το ξαναλέω. Να υπάρχει διαφωνία. Τα είσαι 400 ο Πάοκ υπαλλήλου, δεν έχει κανένα από αυτού μέσα. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Στοχ. Ποιο είναι το παράπονο για το Στοχ? Πες μου, ποια μεταγραφή φέτος στην Ελλάδα έχει τις καλύτερες προοπτικές από το Στοχ? Μία πες μου. Κάθε μεταγραφή, πολύ ωραίος παίκτης. Κάθε μεταγραφή όμως που κάνει ο Πάκ αυτή τη στιγμή μυρίζει και ένα κουσούρι. Ποιο είναι το κουσούρι του? Το κουσούρι? Ναι, ότι έπινε παλιά στα μαρκίζια. Τι έπινε, ρε. Ναι. Είπε και τη γούρνα αυτό. Εντάξει, όχι, τη γούρνα, εντάξει. Και τη γούρνα. Εντάξει, και εγώ ρε φίλε έβγαινα και γινούσα κάθε μέρα 10 ώρα το πρωί. Λέω δεν βγαίνω. Τώρα σαν άνθρωπος έγινε. Τώρα έγινε αυτό. Παιδαράς έγινε. Ναι. Δεν τρως το βράδυ. Δεν τρώω βράδυ. Τρως κροκέτα. Γυμνασικούλα μαζί με τη Λορέν. Λορέν. Θέλεις να πούμε. Είδες όμως που έχει και εσύ βελτιώθηκες. Προσπαθείτε να φτιάξετε ένα προφίλ. Την ώρα που φεύγει ο Στοχ είναι αλκοολικός. Την ώρα που έρχεται γίνεται οικογενειάρχης. Αυτό είναι σωστό. Ναι, γιατί θεμάτες. Παντρεύτηκε και έκανε παιδάκι. Και γι' αυτό λέμε. Ότι έχει... Βέβαια. Την είδες αυτήν. Αυτήν εγώ ψεύδω. Εγώ φοβάμαι μην πάει αυτή στο μπαρκέτσι και μένει ο Στοχ μέσα. Να ξέρει πώ το είδα. Να βυζένει το μωρό αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ ψεύδω θα τον έχει βάλει και ένα λουρί εδώ, μια λυσίδα και του λέει μέχρι το ψυγείο θα πα. Πώ το λένε αυτά τα ζευγάρια οι Ιταλοί που κάνουν σεξ με άλλα ζευγάρια και ανταλλάσσουν σουγγέρ. Αυτό μου μυρίζει. Σουίνγκερ. Αυτή πρέπει, φοβάμαι μήπως είναι swinger. Ωραία swinger αυτή, ναι, ε. Θα λες μακάρι να είμαι με αυτή να κάνω κανένα swing. Swing, κατάλαβες. Οπότε δυναμίτης είναι. Οπότε αυτή μόλις έρθει η Θεσσαλονίκη μαζί με το Στοχ. Ναι, ναι. Κλείστε τα μπάρια να πούμε και τα... Για swinger. Ναι, κλείστε τα πάντα. Τα πάντα. Κλείστε λοιπόν, τα πάντα, ο Στοχ ναι. έρχεται ο Στοχ σήμερα... Έρχεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 ώρα το μεσημέρι. Καλά βιογραφικά τα τελευταία 2 χρόνια. Έτσι. Τραυματισμοί δεν υπάρχουν. Δεν είχε. Ο ναι. Πάοκ έσκασε πάνω από 1,5 εκατομμύριο για τον Μάρη. Μεταγραφή είναι, να ξέρεις. Βεβαίως. Πολύ ωραία, συμφωνώ. Και ο ίδιος θα φέρνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Θέλω να μου βρείτε ένα γκολ του Στοχ μέσα από την περιοχή. Έχει γκολ και του Στοχ μέσα από την περιοχή. Θέλω να μου βρείτε ένα γκολ του Στοχ που να είναι μέσα στην περιοχή. Έχει γκολ, θα σου δείξω εγώ. Θέλω να μου θα σου δείξω. Και πλασεδάκια εντυπωσιακά κιόλας. Μέσα στην περιοχή. Περσινά κιόλας, μέσα. Ναι. Έχει. Να τριπλάρει δηλαδή το στόπερ, ναι. πάμε να του την πετάξει. Θα σου δείξω βιντεάκι να δεις. Μπράβο, ποιο γκολ θέλω να δω να πω. Έχει μεγάλη ποικιλία στο σκοράρισμα σου. Ναι. Έτσι, και αριστερό πόδι και δεξί. Πολύ σημαντικό. Με θυμίζει και το Μαλούχο στη φάση. Δύο Μαλούχο. Ναι. Μαλούχο ο Στοχ. Μαλούχο. Ο Βιερίνια. Δεν θυμώνει όμως. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Έτσι, θα επιστρέψουμε τελειώνοντας το ρεπορτάζ του ΠΑΟ γιατί έχει πολύ ψωμί. Τι και το ρεπορτάζ του Άρη. Πολύ ψωμί. Έχει μέσα πολύ αρρωγή. Τι πολύ το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Κάθε μεταγραφή και ένα κουσούρι. Ζήφκοβιτς. Ναι. Τι έχει ο Ζήφκοβιτς? Το κίτρινο και το κόκκινο. Εγώ είδα ο Ζήφκοβιτς και λίγα κιλά είναι τον Πασχαλάκη. Φίλοι μου, έκανε εντύπωση γιατί ο Ζήφκοβιτς είναι 93-94 και έχει 10 κιλά λιγότερο από τον Πασχαλάκη. Δηλαδή, άμα. Πασχαλάκη σημειώδης, ρε. Ναι, αλλά σου λέω, τύπος που πίνει είναι 93 και 82 κιλά, δεν τα έχει αυτά τα κιλά. Πόσο χρόνο είσαι? 43 σχεδόν. Στην Τούμπα πόσα χρόνια είσαι? Στην Τούμπα είμαι από τα 6-7 χρονών. Τον Καρτέρι δεν τον πρόλαβα. Δεν τον πρόλαβα τον Καρτέρι. Ο Καρτέρι. Τι έκανε αυτό? Ήταν ο μεγαλύτερο αλκοολικό που πέρασε ποτέ. Και ήταν Τσίρο, ε, Τσίρο Φεράρα. Τσίρο Φεράρα. Ξέρεις τι έπινε ο Καρτέρι? 10 κόκκινο στην κάθε σκιά. Οχ, Καρτέρι. Λοιπόν, στα καταστήματα Wind λανσάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service. Είναι μέρος μια σειρά υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind, Wind Support Services. Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη μέρα θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Επίσης παίρνετε δώρο 1 χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Ακολουθείς Μαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με τα τελευταία θεματούδια του ΠΑΟΚ.
Θα πάμε στον Άρη που έχει πολύ ψωμί, υπόθεση Σιώπη, στο Ηρακλείο που έχουμε κινητοποιήσεις. Θα πάμε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να δούμε πώς προκρίθηκε η Βραζιλία απέναντι στην Παραγουάη. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έχουμε παντού μεταγραφές. Έχουμε μεταγραφές και στο Regency Casino. Έχουμε Alfredo's Garden, φίλες και φίλοι. Άνοιξε και μας περιμένει το καλοκαιρινό εστιατόριο του Regency Casino. Μιλάμε για ένα απίστευτο, πολυβραβευμένο εστιατόριο με καταπληκτική τοποθεσία. Όσοι έχουν πάει, νομίζω το γνωρίζουν. Το μενού επιμελείται ένας από τους κορυφαίους σεφ στην Ελλάδα, ο Απόστολος Σαλτάνης. Είτε είστε λοιπόν του fast food, είτε είστε vegan, είτε είστε γκουρμεδιάδες, δεν ξέρω τι άλλο είστε. Πρέπει να πάτε μια φορά εκεί, στο Alfredo's Garden, φίλες και φίλοι, να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Εδώ επιστρέψαμε Μετρόπολη 95 και 5, Rap, Cool και Καζαμπακάς, οι πρωινές δακότες, έτσι. Κωνσταντίνε μου, τι θέματα έχουμε? Θέματα, να τελειώσουμε. Έχουμε πολλά θέματα. Κάτσε, δεν έχουμε ολοκληρώσει καν τα. Λοιπόν, Ενρίκε. Ποιον Ενρίκε? Ενρίκε, λέω. Ποιον Ενρίκε? Αν δεν είναι αλκοολικός, πολύ καλή παρουσία. Ναι. Αν υπόθεση κάνει. Αν δεν είναι αλκοολικός. Ο Αγκούστο, αν δεν έχει αυτό ο θέμα. Το έχει θέμα. Έχει, λες, θέμα. Έχει θέμα, ναι. Το οποίο καμιά σοβαρή εταιρεία, ναι, δεν θα τον έπαιρνε στην. Έρχονται και οι δύο σήμερα για το στόχο. Η ενημέρωσή μου είναι 3 το μεσημέρι. Ο Αγκούστο μπορεί να έρθει και πιο νωρίς. Δεν γνωρίζω. Καμιά ακριβώς σοβαρή ποδοσφαιρική εταιρεία δεν θα έπαιρνε παίκτη με αυτό το πρόβλημα. Ωραία. Πάμε, λοιπόν, παρακάτω. Αυτά είναι τα θέματα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Από ασόβαρη, εκεί και πέρα. Ασόβαρη πάει ΠΑΟΚ. Γιατί δεν κάτσε του. Α, στο θέμα του ΧΑΒ. Θέμα του ΧΑΒ. Ναι, ναι, στο θέμα του ΧΑΒ. Το κομμάτι. Λοιπόν, ο Κάνιας υπέγραψε στον Ερυθρό Αστέρα. Τέλο. Γεια σα, να ζήσουμε, να το θυμόμαστε τον φίλο μα το ΧΑΒ. Έχουν βάλει πλάτη όλοι για να γλιτώσουν το δωμάτι του Άρντα με πρώτο και καλύτερο τον συγκάτοικό του στο ίδιο δωμάτιο, το μεγάλο Μοχάμεντ Σαλάχ. Δεν έκανε τίποτα ο Άρντα. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα περισσότερο από όσο κάνουν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνα, στέλνουν μηνύματα, ναι, και οι πιο, και φυσιολογικοί άνθρωποι, ναι, οι οποίοι προσεγγίζουν τη γυναίκα. Κάτσε ρε φίλε, λέω, ναι, τι, φυσιολογικοί άνθρωποι, ναι, τι κάνουν, στέλνουν μηνύματα σε 15 χρόνια. Και 15 χρόνια. Ε, τι, αφού 15 χρόνια. Ξέρει ο άλλος ότι είναι 15 χρόνια. 15 χρόνια, αφού είπε, λέει, πόσο. Ένα λεπτό. Βγήκε, δεν το είδε, στο Facebook. Ναι. Απαγορεύεται να κάνει ανήλικος. Τι λες? Τι λες, απαγορεύεται? Αν κάνει ανήλικος, ναι, σελίδα, ναι, όπως οι φίλες της κόρης μου και η κόρη μου, ναι, καθαλά, που είναι 14 ηλικία χρονών. Α, βάλα ψεύτικη ηλικία, λες. Ναι. Δεν φταίει ο Άρντα, είναι αλήθεια. Ωραία, άμα δει ο Άρντα, δεν καταλαβαίνει, είναι 14, 15 ή 20, 25. Άμα είναι φελός, τι να κάνουμε. 16 χρονών είναι ένα 80. Εντάξει, μου δεν κοιτάς μόνο το ύψος, κοιτάς και την παρουσία του. Δεν έχει σημασία. Άρα ο Άρντα. Δεν. Τι ο Άρντα δεν. Γύφτη που εγώ ξέρω να πετάξω τον Ουάρντα και ένα φελό στη θάλασσα. Ναι. Ο Άρντα θα πνιγεί, ο φελό θα παραμείνει. Έλα, καλά, τώρα δεν, ναι, έφυγε από τον Πάουκ. Τι, δεν έφυγε, στον Πάουκ είναι ακόμα. Έλα, ρε, εγώ από το ξεφωνίζω, φίλε. Εγώ δεν δικαιούσα μου τα λε εμένα. Εγώ το ξεφώνιζα. Όπω ο Βραζιλιάνο. Τι έκανε ο Βραζιλιάνο. Περίμενε να φύγει από τον Πάουκ και να καλά, κάτσε το, κάτσε τώρα. Μαλώσατε με τον Βραζιλιάνο στον αέρα, γιατί κάτι τέτοιο δεν άκουγε. Μαλώσατε. Μαλώσαμε. Τι μαλώσατε. Και πού είναι το ηχητικό αυτό. Στο marmitasports.gr, εδώ δεν πήγε. Εσύ βάζει τι καρτίλε στο marmita εκεί. Όχι, θα βάλω. Γιατί μάλλον με τον άνθρωπο, ρε. Μάλλον, γιατί οι φυσιολογικοί άνθρωποι είμαστε. Καλά, εντάξει, όχι. Είχαμε μια διαφωνία και μάλλον. Λοιπόν, εγώ τον Άρντα σου έχω πει την άποψή μου εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Σαν παίχτη τον υποκλίνομαι, σαν άνθρωπο, επειδή τον έχω δει από κοντά, είναι φελός. Όχι, και το λέω και κατά μου τρέχει. Ο Στόχ δεν είναι φελός που έκανε με τόσες γούρντες και τον κυνηγούσε. Ο Στόχ 23 χρονών θα βγει και θα πιει και θα κάνει και θα κάνει. Πόσο χρόνο είναι ο Άρντα, ρε. Ο Άρντα 26. Και τι, Άμα τρελάντερε. Και στην τελική ο Στόχ πήγαινε, έβγαινε στα κλαμπ και γνώριζε τα κοριτσάκια εκεί. Όχι από το μέσα, δεν τσίκι 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 μπομ. Θα τα μην πω τι. Ο Χακόμπο ήταν normal. Τι έκανε ο Χακόμπο. Ο Χακόμπο ήταν normal. Γι' αυτό και έφυγε ο Ρονάλντο γι' αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα. Ακούσα από βάλει το σύστημα. Άστο τον Άρντα ίσω. Άστο τον Άρντα. Ο Άρντα δεν θα κάνει καριέρα ποτέ γιατί δεν έχει μυαλό. Τα έχουμε πει. Άστο τον Άρντα ίσω. Λοιπόν, αυτά με τον Πάοκ, έτσι, ο οποίο ετοιμάζεται πάντω. Μεγάλε μεταγραφέ έκανε ο Πάοκ. Δεν σ' άρεσαν. Έτσι πως μας τα λέει ο Κωστής, λέει, που μυρλιάζει πρωί-πρωί, λέει, και μας τσιτώνει, λέει, και δεν μας αρέσει που μυρλιάζει. Είναι σαν μας λες ότι ο Άρης έχει κάνει μεταγραφάρες, λέει, και ο Πάοκ, λέει, έχει ψωνίσει. Ο Άρης πάει για πρωτάθλημα, ρε. Ναι. Ο Άρης πάει βγει πέμπτος. Γιατί πέμπτος, ρε. Πού να πάει ο Άρης παραπάνω. Να περάσει και τον Ατρόμητο, να περάσει και την Άκφα. Για να μην περάσει και τη Φεράρι του Καρυπίδη. Γιατί, ρε, φίλε. Θα πάμε τώρα στον Άρη. Θα πάμε γιατί έχουμε πουλάει θέματα. Πουλάει το Σιώπη. Κάτσε, βρε, θα τα πούμε όλα πριν πάμε εκεί. Λοιπόν, οι μεταγραφές του Πάοκ. Αμαία. Αμαία τι έβγαλε. Ναι. Ναι, δηλαδή κάτσε με αυτές. Άμα βγει ο Πάκο Τσάμπιου Λίγκ με αυτές τις μεταγραφές, θα βγει να πει τον Αύγουστο. Με ποιες μεταγραφές θα βγει ο Τσάμπιου Λίγκ? Με αυτές. Με αυτές. Ναι, θα πάρει και ένα ακόμα να χάφτι, τι θα πει μετά. Τι είχα, πότε θα τον πάρει. Ε, πότε έχει ακόμα. Τέλειο Ιουνίου είμαστε. Τέλειο Ιουνίου είμαστε. Το μάτι πότε. Παίζει 6-7 Αυγούστου παίζει. 7 Αυγούστου. Ναι, σε 1,5 μήνα από τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει ένα χάφ ακόμα σε μια εβδομάδα, εγώ λέω. Και να μπει μέσα να κάνει προπόνηση 20 μέρες και να παίξει. Εντάξει, μπορεί. Ε, αυτό λέω, ρε Κωνσταντίνε. Ε. Κάτσε να δούμε. Δηλαδή, βιαζόμαστε αυτή τη χώρα. Θέλουμε να. Τα θέλουμε όλα άμεσα. Καλά, καλά. Σαν το σύνδεσμο φίλων εδώ τα παιδιά. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Μα σου είπα, υγεία είναι αυτό. Ζητάνε.
Υγεία! Το ζητάμε, ναι, το απαιτούμε, είναι λίγο, είπαμε, ο τρόπος. Ρε εσύ τώρα, ναι, είναι δυνατόν να παίρνω εγώ παίκτη, ναι, και αντί να βγάζω ένα μάνατζερ να μου πει πως παίζει, να βγάζω τον γιατρό. Μα βγάζω, πει, μα βγάζω και το στόχ, το στόχ και μου το βγάζει και αυτό να, ότι έπινε, λέει, στα 23 του. Το καλά, στα 23 και εγώ γινούσα με τις τριτζούδες. Τι να κάνουμε τώρα. Το στόχ, ναι, το ναι, στόχ. Τον γλίτωσαν, ναι, στο Μαρκίζ από ξυλοδαρμού. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, 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 έγινε και αυτό, όλοι έχουμε κάνει. Δηλαδή, ατασταλείς εσύ, 20χρονος δεν έχεις κάνει. Τι ατασταλείς, εγώ τι έκανα, εγώ τι έκανα. Όλοι κάναμε. Αυτό που βράζει το αίμα, 23χρονο δεν κρατιέσαι. Και του Άρτα βράζει, αλλά το βρίζεται. Ο Άρτα να βράζει, να βγει, δεν είπαμε, αφού θες να ζήσει έτσι. Βγες, κάνε ράνε, γνώρισε κοπέλες στα ίσα. Όχι από τα Messenger, αυτά τα τσίκι τσίκι. Εδώ 50 χρόνο άνθρωποι φλερτάρουν με τα Messenger. Και τα Instagram τώρα, ο Άρτα σε πείραξε. Ναι, ο Άρτα με πείραξε. Άιντε, ο Άρτα με πείραξε. Κυρίως με πειράζει που ασχολείται με πιτσιρίκια. Ασχολούμαι γυναίκες, 25ρες, ρε. Δεν έχει 22, 23, 15. Πόσο χρόνο είναι ο Άρτα, ρε. 26, σου λέει. Και τι απάντη, γριά, 40 χρονών. Ποια είναι γριά, 20, 23, 24, είναι γριά. 40 χρόνια γυναίκα γριά θα πάει. Μα, ο Άρτα. Γιατί έχει κάτι 40ρες, φίλε, σε βάλω κάτω, σε πετάξω τα μάτια έξω, θα κάνουν. Το πρωί θα κάνουν. Λοιπόν. Θες να πάμε, μη βρίσκουμε, είχες καιρό να πεις. Δεν είπα. Το είπες μεταξύ φοράς καθαρσίας. Δεν είπα τίποτα. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτή η ομαδική επίθεση στον Άρτα. Ναι. Και εγώ το ξεφωνίζω εδώ και 1,5 χρόνο. Σε μένα μην το λες. Δεκάρι στον πάγο μας τον έλεγες. Φυσικά, όταν ήρθε, δεν θυμάσαι εδώ και μάλλον και σου λέγανε παιχτάρα. Ναι. Άμα ήταν αυτός τώρα σε στυλ Φορτούνη. Ποιος, ο Άρντα? Ο Άρντα. Ναι. Και έκανε τα στατιστικά του Φορτούνη. Ναι. Ήταν, ξέρω εγώ, τα στατιστικά του Πέλκα. Ναι. Έκανε, ας πούμε, τα στατιστικά πιο άλλου. Θα ήταν πιο γλυκιά η επίθεση. Πώς θα τον επιτύχει. Πάλι η επίθεση θα έτρωγε, γιατί έχει κάνει φάουλ μεγάλο. Θα ήταν με το βαβάι απαλά. Θα στραβώνατε το στόμα, ναι, και θα λέτε τι με νοιάζει εμένα, ρε, βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Τι με νοιάζει εμένα. Θα υπήρχε πάλι μύρλα, αλλά θα γινόταν με το βαβάκι λίγο χαλαρά. Απλά ο Άρντα. Είναι σε πτωτική πορεία η καριέρα του, γιατί τα ενασμένα δεν τα παίρνει. Παίζει παράλληλο ποδόσφαιρο. Παίζει παράλληλο ποδόσφαιρο, δεν πατάει τις περιοχές και το βγάλατε κουσούρι, να πούμε τώρα, επειδή δεν κάνει έχει αυτά. Έχει πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Δεν το λέμε μέσα η Μέτροσπορ. Ναι. Θα το δει ο κόσμος που θα πάρει εφημερίδα. Πασχαλάκης εναντίον Ζήφκοβιτς. Έχει συγκρίσεις, ναι, για τα δύο βουνά, λέει, του ΠΑΟ. Δεν είναι καθόλου βουνά. Δεν είναι, πώς είναι. 97 ο ένας, 93 ο άλλος. Βρε, τι σχέση έχει ο Πασχαλάκης με τον Ζήφκοβιτς. Ναι. Τώρα το άλλος ο αιμονικός. Ποιος είναι ο Λουτσέσκου. Ναι, ναι. Είναι ικανός να βγάλει. Βρε, αιμονικό. Εγώ ξέρω, ο Λουτσέσκου δικαιώθηκε και με την ατάκα που με τον Χάτζη. Ντόρτι άρπαξε χθε αντί Γερμανία, Ρουμανία. Και έκατσα να δω κι εγώ λίγο. Είπε την αλήθεια. 5-6 είναι καλή. Οι άλλοι δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Για το Σανιό. Άμα και ο Χάτζη έλεγε την αλήθεια τη φετινή για τον ΠΑΟΚ και τον Σαββίδη. Τι να πει. Τι φιλίες τον έχει δώσει τώρα με τον. Τι αλήθεια. Αίτητος δαμπλούγος, ρε φίλε. Τι να πει. Να μην μιλάει, να μην λαλάει πολύ ο προπονητάκος. Γιατί. Α, προπονητάκος τώρα. Καλό. Α, καλό. Άμα δεν ήταν ο Κοντός. Δεν θα είχαμε αυτά. Τα έχουμε πει αυτά. Τα εξαντλήσαμε. Τα ελληνικά πρωταθλήματα. Τα έχουμε εξαντλήσει. Ελληνικό πρωτάθλημα. Όλοι οι προπονητές γίνονται μάγκες στις πλάτες των προέδρων. Όλοι. Τέλειες, όλοι, διαχρονικά. Πάμε, ναι, φύγαμε. Άρης. Άρης. Πρόταση από Αλάνια και το θέμα που έχει σύμφωνα η μέρα σου είναι ότι τον πουλάει το Σκόπι. Πόσο τον πουλάει. Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Πάντως ο Διαμαντόπουλος που λέγαμε πήγε Τουρκία να δει να κάνει. Ο Διαμαντόπουλος πήγε Τουρκία. Πόσο τον πουλάει. Για να μιλήσει με την Αλάνια Σπορ. Πόσο τον πουλάει. Σίγουρα πάνω. Ρήτρα σίγουρα δεν έχει. Δεν αυτό. Έχει ρήτρα. Ναι. Σίγουρα πάνω από εκατομμύριο. Σιώπηση είσαι, ρε φίλε. Αλλά τον πουλάς αυτό τον παίκτη που για μένα είναι κομβικότατο στο χτίσιμο αυτή τη χρονιά για τον Άρη. Αν τον πουλήσει 1,5 εκατομμύριο 2, ναι, τον πα στο αεροδρόμιο. Με κορδελίτσα, και μικρό αμάξι να έχει, το βάζει πολύ μπαγκάζι γιατί θα χωρέσει να πούμε. Δεν θα πάρει μεγάλο χώρο. Ναι, ναι. Έχει κάτι Volkswagen από πίσω με χώρο τρομερό. Και τον πα εκεί πέρα, ναι, και λε. Τον Ποκολόκο. Ο Ποκολόκο συγκεκριμένα. Και ναι. Μένα. Ναι. Μα κάνει την ένεση. Γιατί ρε εγώ με ένεση. Γιατί αν πα στην Αφρική σε κάνουν 10 ενέσει. Α, θα πα εσύ στην Αφρική να κάνει σκάφο. Στην Αφρική. Θα βρει τέτοιου, ναι, σιώπηδε μαύρου. Θα με πει, φέρε μου, ναι, ένα σαν το σιώπη. Ένα σαν το σιώπη. Ξέρει πώ θα σε βρω εγώ. Ωχ, θα δει εδώ 10 θα παραδείγματα. Έναν να τρέχει μαύρο καρκαλιάρι. Ναι. Ο οποίο να κόβει. Να κόβει. Να κόβει. Να ράβει. Και να κόβει. Ράβει και να κόβει. Δεν κόβει μόνο, ράβει κιόλα. Μπουκώνει και κλειδώνει και τον αλωνών τα κενά. Συγκλίνει και λίγο δεξιά-αριστερά. Πολύ καλό κόφτη. Το ξέρει ότι δεν μπαίνει κάρτα στο σιώπη. Ναι. Μαρκάρι χωρί να κάνει. Μαρκάρι χωρί να κάνει τάκλι. Φοβερό. Βεβαίως. Φοβερό αυτό. Α, δεν βρέσω σε μαύρο αυτό. Ξέρει πώ κάρτε θα παίρνει ο Μαυρούλη. Με 10 θα τελειώνουν τα μάτια. Ναι, λες εσύ. Ναι, λέω γιατί τα στατιστικά, ναι, του σιώπου λένε ότι ο άνθρωπο δεν παίρνει κόκκινε. Δηλαδή ένα μαραθωνοδρόμο λευκό. Ναι. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα κόβι και σαν τον. Θα δηλαδή πρέπει να ψάξει. Δηλαδή, να το αγοράσει και αυτό να. Ναι, ναι, πρέπει να το αγοράσει. Στο ποδόσφαιρο, ναι, είναι ρολίστε και δεν πρέπει να του πετάξουμε. Ναι. Του σιώπηδε. Του θέλουμε 100. Εγώ το ξαναλέω. Αν διάλεγα έναν παίχτη από τον Άρη, θα έπαιρνα τον σιώπη. Αλλά ο σιώπη
αν τρέξει κάτω από 15 χιλιόμετρα ναι. το 90 λεπτό, ναι, ναι. θα είναι κακός παίκτης. Λες, ε. Δηλαδή, άμα ο Σιώπης μια μέρα του πτύει μια ανακατοσούρα στο στομάχι, ναι. και αντί να κάνει 15 χιλιόμετρα, κάνει 9 στο παιχνίδι. Ξέρεις πως θα είναι ο Σιώπης. Αηδία. Θα χάσει και ο Άρης, καταρχάς εύκολα. Ναι. Αυτό και θα έχει δεχτεί κόλ εύκολα. Στην εταιρεία. Ναι. Μανολάκη, ήρθε το φορτηγό. Χαμάλιδες πολυτελείας. Ήρθε το φορτηγό. Ξεφόρτωσε το όλο 80... σε χρόνο ντετέ. Ναι. Σε χρόνο ντετέ κιόλας. Μανολάκη, ξέρεις κάτι. Κλείσαμε μια διαφήμιση και ναι. θέλουμε να κουβαλήσουμε 5.000 κιλό. Άρα το θες το Μανολάκι, είναι χρήσιμο, είναι εργαλείο το Μανολάκι. Πασπαρτού, μπουζόκλειδο. Όταν κάνει η εταιρεία να πούμε, πώς το λένε αυτό, meeting, meeting για να πάρουν μια απόφαση, του λες Μανολάκι, πάλι ο Μανολάκι. Κάνε 12 καφέδες. Α, και καφέ. Τι να φτάσει ο Μανολάκι, ρε φίλε. Ο Μανολάκι είναι να κόβει. Ναι. Μόλις πάρει την μπάλα, ναι. να τη δώσει στα 4 μέτρα ναι. και να τελειώσει η αποστολή. Ναι, αλλά μετά, άμα συνάμυνα, όποιος έρχεται κατά κύματα θα πάει να τον κόψει μόνος του όμως. Είναι Νταρταγιάν, είναι. Επίσης ο Μανολάκης, άμα γίνει καμιά σέντρα και πάει να πηδήξει κεφαλιά, εντάξει, θα φτάσει μέχρι το μέζιο του αντιπάλου. Εντάξει, δεν το έχουμε το πω. Εντάξει, οπότε εντάξει, το πουλάμε. Αν με 1,5 εκατομμύριο 2 και βρίσκουμε 10 μαύρους γαργαλιάριδες, ναι. τους περνάμε από τη Σιόν να παίξουμε. Να δούμε ποιος δεν παίρνει κόκκινες κάρτες όμως. Ναι, γιατί αυτά ο Μανολάκης με λες τα κάνει χωρίς κάρτες. Μάλιστα. Λοιπόν, εάν πουληθεί ο Σκόπης που εκεί πάει το θέμα. Έχει θέμα ο Άρης. Ναι, γιατί μένει με Ματίγια και Μπάσα εκεί. Δεν κόβουν ούτε με. Ο Μπάσα θα πάρει 15 κόκκινες. Αν κάνει στήρις. Δουλειά. Ναι. Ο Μπάσα εξορία ναι. στο Σεντρεμπέου. Γιατί? Να πλένει πιάτα. Όχι. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Ο Ματίγια είναι ο τελικάτος στο χαφ. Θέλει ναι. εκεί ένα ζέκα. Ένα Σιώπη μαύρο, άσπρο. Ναι. Έχει θέμα εκεί. Έχει θέμα. Έχει λοιπόν, θέμα χοντρό. Το ξέρω γιατί αλλάζει όλο ο σχεδιασμός πλέον. Στο κομμάτι του γυρνάω πίσω σε αντεπίθεση ή σε οργανωμένη επίθεση του αντιπάλου, κόβω και δίνω μια πάσα να φύγω σε. Δηλαδή, αν ο Σιώπης και μια καλή μεταβίβαση σε μεγαλύτερους χώρους, ναι. θα ήταν πολύ καλό. Ναι. Είναι καλό, πολύ. Αυτά ήταν ακόμα καλύτερο. Ναι, το ρεπορτάζ εδώ των συναδέλφων του ναι. του Στράτζαλη μιλάει για ένα σενάριο και μια μεταγραφή που έχει προχωρήσει αρκετά. Ναι. Ότι ο Διαμαντόπουλος στην Τουρκία ήταν τελικά για να μιλήσει με την ναι. Αλάνια. Άρα μέσα στην ημέρα θα έχουμε εξελίξεις. Ήδη θα πρέπει να ψάξουν να βρουν ένα μαραθωνοδρόμο, ένα εργάτη, ένα χαμάλι ναι. στο στυλ του Σιώπη. Σήμερα ναι. ο Άρης έχει την πρώτη του στις 7, θα είναι και ο Θόδωρος Καρυπίδης εκεί, λογικά θα βγουν και οι δισούλες, λαβράκια. Ο Άρης ο οποίος έχει φτάσει στα 4.300 διαρκείας, 4.301 για να είμαι ακριβολόγος, γιατί ρωτούσες διαρκώς που είναι τα διαρκείας του Άρη. Ορίστε, 4.300. Σου κάνουνε? Όχι. Τι όχι, τι θες να κάνει? Τι όχι. Γιατί έχει κάνει μεταγραφές, λες, ο Άρης και ο κόσμος παρότι. Ναι, τέλειωσε ο μήνας, ρε φίλε, κάτσε τα παιδιά, δεν είναι για αυτήν την Μπρούκλιδες. Όχι. Όχι, δεν σημαίνει. Λίγα είναι. Λίγα. Εντάξει, εγώ. Ναι, πόσα ήθελες να δει, 6.300. Στην επανομή να πάω εγώ στο σαντουιτσάδικο εκεί πέρα. Τι πάλι στην επανομή. 1000 διαρκείες θα πουλήσω, άσερε τώρα. Ναι. 4.000 διαρκείες του κόλου. Άρα σήμερα στα θέματα του Άρη παίζει ο Σιώπης δυνατά, η πρώτη του Άρη. Ο Γκαρσία που είναι? Ο Γκαρσία δεν είναι πουθενά. Ο πρόεδρος και ο μάνατζερ του παίζουν παιχνιδάκια. Μάλιστα. Ο Γκαρσία για να αποκτηθεί θέλει τουλάχιστον. Ο Ανσαριφάρ που είναι? Δεν, ο Ανσαριφάρ δεν υπήρχε ποτέ, να ξέρεις, το ναι, λέω. Ναι. Γιατί το τσέκαρα. Πού είναι? Όποιο θέλει να είναι. Στον Άρη δεν θα είναι πάντα. Ωραία. Έχει ήδη Ντέγε, έχει ήδη και Γιουνές. Δεν παίρνει και τρίτο εκεί. Πολύ καλά. Ναι, τελειώσαμε μετά του Άρη. Θα πάρει τρίτον? Εγώ μάλλον θα πάρω, ναι. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν βγαίνει χρονιά έτσι με τόσα πολλά μάτς και για ομίλους και θα πάρω σεντερφόρ. Θα πάρει δηλαδή σεντερφόρ καλό. Διαφορετικών απαιτήσεων και δηλαδή, καταστάσεων. Τι υπό, τι στυλ, ποιο τι υπόθεση. Δεν ξέρω. Γνωρίζουν οι ειδικοί, αλλά θα πάρουμε σεντερφόρ. Για μεταγραφή ο Γιώργος που μιλά στο Instagram θα σου δώσει. Δεν μιλάω πλέον με τον Γιώργο. Κανένα δεν μιλάει. Ο Γιώργος εμφανίζεται μόνο που θέλει αυτό. Του κάνετε αβάντα, μα δεν σα δίνει μεταγραφές. Δεν δίνει, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Ναι, λοιπόν, φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Φεύγουμε από τον Άρη. Πάμε. Πάμε στον Ηρακλή. Μύρε, σε παρακαλώ. Τι με σε παρακαλώ. Ένα χάρι στο αγόρι. Τι να χάρω το αγόρι μου. Τι να παρακαλώ στον Ηρακλή. Πάμε στον Ηρακλή γιατί ο Παπαδόπουλος συγκινήθηκε, λέει, από όλη την στάση των διοικούντων αυτών των ανθρώπων. Πήρε άδεια από τη γυναίκα του να συγκινηθεί. Δεν ξέρω, αλλά συγκινήθηκε από όλη τη στάση και λέει θα κάνω μια τελευταία ίστατη προσπάθεια να πάρω το αφημί του Βόλου, ρε μπαγάσε. Ναι, δηλαδή τον πήρα τηλέφωνο, τον μίλησαν, τον έκανα, τον έτσι, λέει εσύ εδώ έχουμε θέμα. Και λέω, οκ, ρε μπαγάς, θα έρθω, θα πάρω το αεροπλανάκι, θα μιλήσουμε, μπας και πάρω το αφημί του Βόλου. Ο ξεφτύλας ο Μπέος που λέει ότι δεν πουλείται το αφημί του Βόλου. Πουλείται το αφημί με άμα την ανάλογη τιμή. Παραμυθά να πούμε. Με την ανάλογη τιμή πουλείται. Πες τώρα, μας πάρει πρωί ο Μπέος. Μας πάρει κανένα πρωινό τηλέφωνο, μας έχουν πάρει στρατηγοί, μας έχουν πάρει εδώ. Πόσο το πουλάει, πόσα θες ρε. Δυόμιση θέλει.
Ξέρουμε το ποσό. Ξέρει γιατί θέλει 2,5. Γιατί θέλει 2. Γιατί σου λέει, άμα πα στην Super League, τα τηλεοπτικά είναι κατευθείαν μαν 1,5. Εγώ να μην. Θα πάρει. Για 2,5 τα βάλει παντελόνι. Τι, μια χαρά. Για τα κάνει 65 χρονών, πώ θα ζήσει ο Μπέος. 2,5 εκατομμύρια θέλει. Γιατί, μια χαρά. Φίλε ποδοσφαιρικά, ο Μπέος έχει ξεφτυλίσει όλη την Ελλάδα για μένα. Ποδοσφαιρικά μιλάω, έτσι. Ποδοσφαιρικά. Και εσύ βγες και πες το αντίθετο. Εγώ. Έχει πάρει την πίδνα από το πουθενά και την ανέβασε καρφίτσα μέσα σε 3 χρόνια Super League και τώρα πουλάει τρέλα. Και τώρα να δεις, φαίνει κάτι περίεργο, κάτι Αργεντίνο, γιατί εγώ διαβάζω το ρεπορτάζ. Ποιος πάει στο Βόλο. Ποιος πάει στο Βόλο. Ο Μιστακίδης. Κάτσε να δεις, θα κάνει ο Μιστακίδης. Παράρτημα. Πού θα πάει. Πού θες να πάει. Βόλο. Ξάνθη. Βόλο τρίχαλα καρδίτσα. Όλο Λάρισα καρδίτσα. Όλο Λάρισα. Τα καλά που έκανε ο Ολυμπιακός θα κάνετε και εσείς τώρα. Κάτσε ρε φίλο, Ολυμπιακός δεν έχει τώρα ήδη τέτοιες ομάδες γύρω-γύρω. Γιατί ξεφωνίζω αυτό. Όλα τα γουρούνια έχετε την ίδια μούρη. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, και εγώ θέλω να σου πω. Δικαιούται να φωνάζει το ένα γουρούνι το άλλο. Αυτό λέω. Γουρούνια είστε. Αυτό λέω. Όλα γιατί τα γουρούνια. Γιατί φωνάζεσαι ρε γουρουνάκι από δίπλα που τα έχεις κάνει τόσα χρόνια και συνεχίζεις να τα κάνεις εμένα. Που κατάλαβα ότι για να μπω να παίξω αυτό το πρωτάθλημα πρέπει να γίνω και εγώ γουρούνι. Στο παράλληλο σύμπαν του Ραπτόπουλου. Ναι. Στο παράλληλο σύμπαν. Ναι. 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 Είστε όλοι γουρούνια. Ναι. Δεν κάνει να βρίζετε το ένα γουρούνι το άλλο. Ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός με τις Κέρκυρες, τις Καλονές, Σπανιώνες κτλ. Και συνεχίζει και τώρα. Και συνεχίζει και τώρα. Ναι. Τα ίδια κάνετε κι εσείς σε ένα πρωτάθλημα το οποίο να πούμε είναι πάρα πολύ καλό και δημοσιοσχετίστικο. Εγώ σας θέλω να δω. Σ' αρέσει το πρωτάθλημα. Θέλω να δω τον τελευταίο. Ναι. Να πει τα ίδια. Η ΑΕΚ αρέσει. Σου είπα ότι μου αρέσει αυτή η αηδία. Ναι, ναι. Άρα λες ότι είναι όλη γουρούνια. Όλα τα γουρούνια έχετε την ίδια μούρη. Όταν μου δίνει το Μιστακίδι εκεί. Δεν τον έδωσα εγώ εκεί που εκεί πάει. Δεν σ' αρέσει ο Μιστακίδι. Για Βόλο δεν είναι καλός. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Δεν είναι καλός ο Μιστακίδης για τον Βόλο. Το νούκου σου που ανέβηκε φέτος. Πολυτέλεο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα είναι για τον Βόλο. Οχτάριο ο Μιστακίδης. Ωραία, ό,τι θέλει να παίξει. Καλός στο νούκου σου θα παίξει. Στο νούκου σου. Του Μπέου, νεοφώτιστο. Πάει ο Μιστακίδης ο οποίος έχει παίξει ένα Παναϊκό. Σε ΠΑΟΚ, πήγε στην Ευρώπη. Ο Βόλος ΠΑΟΚ θα παίξει. Θα παίξει, γιατί δεν μην παίξει. Με τι. Όλο το είναι. Όλο το εντάλλε, το κανονικά θα το βγάλει. Όλα τα γουρούνια όλα την ίδια μούρη έχετε. Καινούριο είναι αυτό, παιδιά, να ξέρετε. Τώρα θα πουλάει αυτό με το γουρούνι. Εγώ τον έχω πιάσει αυτό. Λοιπόν. Τώρα πάμε Μιστακή, πάμε Ελιόπουλο, ο Ζήμκοβιτ. Ένα κάτι μια τριάδα, οι άλλοι κάναν μια άλλη τριάδα. Ο άλλο πάει με τη Λαμία. Όλοι έχουν κάνει τριάδες τώρα. Όλοι έχουν χωθεί κάπου. Ρε, δεν πάνε να πεθάνετε όλοι να πούμε. Ποιε ομάδε δεν έχουν χωθεί πουθενά. Τι ποιε ομάδε. Θα τα πούμε μετά. Δεν έχουν χωθεί κάπου. Υπό τη σκέπη κάποια ομάδα, έστω και θεωρητικά. Για πες μου, υπάρχει καμιά ομάδα που δεν έχω δει. Όλοι ίδια μούρια. Με αυτό λέω. Λοιπόν. Δημοσιοσχετίστες και ιστορίες. Ξενύχτη τέλος, τουλάχιστον για όσα από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα σας όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Θα επιστρέψουμε λίγο με Μπραζίλ, η οποία πέρασε στα πέναλτι απέναντι στην Παραγουάη. Είναι ατάλαντη, ρε. Ατάλαντη με τα ψέματα πέρα. Ατάλαντη είναι, ρε. Σήμερα έχουμε και Αργεντινή Βενεζουέλα. Τι ρε. Θα δούμε λίγο Μέση. Μετά το break. Ουρουγουάη. Ασκόβη με πρωτοσέλιδα. Πλέον δεν είναι καιρός για μάχες μέσα στο σπίτι, φίλες και φίλοι. Να ανακαλύψει την Wind Vision, το νέο τρόπο να βλέπετε τηλεόραση. Διότι μόνο με τη Wind Vision μπορείς και μπορούν να βλέπουν όλοι στο σπίτι το αγαπημένο τους πρόγραμμα. Αφού με την εφαρμογή της Wind Vision για smartphone και tablet μπορεί να έχεις όλο το πρόγραμμα σε έως 4 φορητές συσκευές. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση, να φίλε εκεί που μας ακούς απ' έξω και λέγεται Wind Vision. Οι πρωινές δακώτες εδώ, Ραπ Κουλ και Θανάσης Καζαμπάκας. Και κάτι άλλο. Τι έγινε πάλι. Όταν βλέπει ο άλλος ότι πας να πουλήσει τον Ελκαντουρί, δεν τον έχεις γυρίζει πίσω και του αλλάζει θέση και τον κάνεις οχτάρι. Και εδώ είσαι λάθος. Όχι, είσαι λάθος. Άκουγα χθες. Ο Καντουρί ήταν οχτάρι. Ναι. Εμείς για οχτάρι τον πήραμε από την Τωρίνο. Ναι, καλά, ήταν οχτάρι και αυτά. Ήταν οχτάρι. Σ' άκουγα το μεσημέρι γιατί πρόλαβα τελευταίο ημίωρο. Δεν πρόλαβα μόνο αυτό που με ξεφώνησε. Αλλάζατε τη θέση να πούμε τώρα. Τον κάνατε οχτάρι. Δεν τον αλλάξαμε θέση. Ο Καντουρί, θα σε βάλω να δεις βίντεο, να δεις παιχνίδια πριν 3-4 χρόνια στο Ρήνο, ήταν οχτάρι. Εμείς το βάλαμε εδώ σαν εξτρεμοειδή, το ψάξαμε. Εξτρεμ δεκάρι και ιστορίες, άστε με ιστορία. Σε χαλάει δηλαδή ο Καντουρί που... Τι άμε κάνει ρε, τη μια τον διώχνω με το διώχνω, με ευχαριστεί. Την άλλη τον φέρνω πίσω, πάλι να με ευχαριστεί. Ναι. Τι όλο ευχαριστημένος θα είμαι. Σωστός. Σωστός, εδώ μαζί σου. Αλλά εγώ διαφωνώ ότι ήταν ήδη οχτάρι. Το βάζουμε στο κόρτεμα, το διώχνουμε. Χαρά, χαρά. Χαρά, όχι. Γυρίζει πίσω, πάλι χαρά. Όχι.
Άντε, όχι πάλι χαρά. Όχι πάλι χαρά, μαζί σου. Παίρνετε τον Κάτσε, μαζέψατε τον Κάτσε. Τον Κάτσε τον πήραμε για να γίνουν προπονήσεις, Κωνσταντίνε. Προπονήσεις, πάρτε ένα παιδάκι από την ΚΑΠΑ 20, ρε, κάντε προπονήσεις. Πήραμε 6-7, δεν γίνεται τους παρόλους. Φτάνει με τον Κάτσε. Λοιπόν, πάμε δώστε λίγο, τον πάμε λίγο, έχουμε πολλά, έχουμε πολλά. Απαιτεί ο κόσμος εδώ, να διαβάσω λίγο μηνύματα. Τι να πάμε λίγο στον τύπο. Ο κόσμος θέλει όλα τα τηλέφωνα του Καστοριανού συλλεκτικά να τα μαζέψεις. Ναι. Για να σπάνε πλάκα, λέει, να διασκεδάζουν. Ναι. Ναι, λέει, θέλω να μπαίνουμε και να ακούμε, λέει, από το πρωί στο βράδυ Καστοριανό, όλα τα τηλέφωνα που έχει. Ο Καστοριανός είναι πανελίστα στη Μαρμίτα, ναι. Μόνιμος. Ξόκυλε λίγο με τις βρωμοεκλογές, να πούμε. Ναι. Συνετίστηκε. Ναι. Και θα είναι του χρόνου μαζί μας κάθε Κυριακή. Ωραία. Το Σαγκαρέ θέλουμε και ένα φόρ και τέλος. Λέει στα μπάκλε θα τα καταφέρουμε μέχρι να γυρίσει ο μεγάλος αρχηγός. Έτσι και αναφέρεται στον Αντελίνο Βιερίνια. Πώς βλέπεις Αργεντινή και Σενεγάλη. Έχω δύο επιλογές σήμερα στοιχηματικές. Θα τις δώσω 10 παρα 2. Έτσι στην πορεία. Χρυσό μετάλλιο λέει στην ενόργανη λέει πρέπει να πάρει λέει, το κουμπαράκι σου. Για ποιο λόγο. Νούμερο 1 Κολοτούμπες. Για ποιο λόγο. Το λόγο. Γενικότερα λέει. Δεν είναι γενικότερα. Και λέει ότι με το Μιχάλη ήσουν λάθος, λέει, να ξέρεις. Λέει, εγώ σε ακούω, σε κάνω, αλλά ήσουν λάθος, λέει εδώ ο φίλος. Η συνωμοταξία του Μιχάλη ναι, τι είναι έκανε. Η εξής. Όλα καλά όσα είναι εδώ ο παίκτης, γενικότερα. Ναι. Μόλις φύγει η παίκτη, σου βγάζουμε το κουσούρι. Όχι, γενικότερα. Αυτό, είναι στη ζωή αυτό. Αυτό δεν είναι λάθος. Κριτική πρέπει να γίνεται σε όλους και για όλα. Αρκεί να γίνεται καλοπρέρετα. Όλα καλά ο Πατατούδης άρχοντας όταν έφυγε ένα πατρόνα. Όχι, στον Πατατούδη πάλι. Άσε τις συνωμοταξίες αυτές, τις ξέρουμε 30 χρόνια τώρα. Άστε. Πώς βλέπεις Αργεντινή Σενεγάλη. Βλέπω δύσκολη νίκη της Αργεντινής. Σενεγάλη έχει πολύ χ. Αν πάρει τηλέφωνο, λέει. Καλημέρα Νταμπλούχη και Γκαντέμισο. Ρε κούλα αυτός ο Καστοριανός. Τι λιγμένα πρέπει να παίρνει. Χθες έλεγε ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει τέταρτος. Τέτοιους λέει εκεί στην Καστοριά και τους πειράζει πολύ το καλοκαίρι. Ρε παιδιά πλάκα σας κάνει. Εντάξει, ξέρει ο άνθρωπος ότι φέτος έχει ακόμα μια χαμένη χρονιά. Το ξέρει. Βγαίνει να τσιγκλίσει. Χαμένη ποδοσφαιρικά. Ναι, χαμένη είναι η χρονιά ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Σου κάνει καμιά ζημιά και πάρει κανένα γάβρο στο πρωτάθλημα, κοιτά. Λες δηλαδή όλοι θα παλέψουν πάλι με μανία να, αρκεί να με το πάρω εγώ. Έτσι νομίζω εγώ. Και η ΑΕΚ. Δηλαδή, κάτσε φτιάχνω εικόνα. Ναι. Είμαστε τελευταίες αγωνιστικές στα play-off. Ναι. Και παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Ναι. Θα σκυλιά. Και είναι και οι δύο αδιάφοροι. Θα σκυλιάσει η ΑΕΚ και ο Άρης θα χάσει από τον Ολυμπιακό. Ναι, είναι αδιάφοροι όμως. Ναι, και οι δύο. Θα, αυτό θα γίνει. Θα σκυλιάσουν για να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό φροντίζει. Πρέπει να βάλω. Άρα εδώ που είπε, το γουρούνι. Το γουρούνι. Ναι, πρέπει να κάνει και ό,τι κάνουν και τα άλλα τα γουρούνια. Ναι, να γουρουνοποιηθεί. Α, ναι, γιατί με τους ίδιους κανόνες δεν πρέπει να παίξουμε. Μη μου το παίζει Παρθένα Παναγία. Παρθένα αποκλείεται αυτό το πρωτάθλημα το βρώμικο, δεν είναι κανένα Παρθένα. Πρέπει να βρωμιάρει κι εσύ. Έτσι. Έτσι, άμπραβο. Λοιπόν, πρέπει να βρωμιάρει. Δεν πειράζει, να γίνει βρωμιά κι εσύ. Καλημέρα στι βαριέ φανέλε του ομίλου. Τι παιχταράς λέει αυτό σε μέδο, το καλύτερο center back στην Ελλάδα ήρθε από εποχή Μέλμπερ. Αυτοί πρέπει να πίνουν λιγμένα κάτω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λιγμένα εντελώς πρέπει να πίνουν τώρα. Η χειρότερη μεταγραφή στην ιστορία της Βιγεράλ που λέει λυτρώθηκε, απελευθερώθηκε, εδώ πανηγυρίζουν. Εκτός αν έχει μικρύνει τόσο πολύ ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ναι. Τα τελευταία 5-4 χρόνια ναι. Έχει μικρύνει πάρα πολύ. Έχει μικρύνει, αφού χαίρονται για αυτά. Ναι. Σε νοοτροπία και budget. Ναι. Ναι, αλλά δεν βγαίνει κανένα σύνδεσμο να κάνει κριτική. Είναι φλόρι. Όπως εδώ πέρα είδε ο σύνδεσμο φίλων του. Ο καθώς πρεπισμός ναι. Σε όλο το μεγαλείο του. Ναι, ναι. Φλωριά και διορισμοί σε λιμάνια και σε ιστορίες. Ναι. Και σε δήμους. Και δεν ακούγεται κιχ. Και λένε ότι ο Κούτρης είναι ο Ρομπέρτο Κάρλος. Και το πιστεύουν κιόλας. Τρομοκρατία, διορισμοί, ναι. Φιλίες, ναι. Μη γράψεις. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Πού σε ρε πουλια, πού σε πουλια και αυγερινέ. Με τον Κούτρη τι πήρε τα δύο τελευταία χρόνια με τον Ρομπέρτο Κάρλος που το βαφτίζεται εκεί κάτω οι φυλάδες. Θα βγει λέει. Να βγει, να βγει να μου τα πει. Τι έχει πάρει με τον Κούτρη, πήρε τίποτα. Έχω Βιερίνια και έχει Κούτρη. Τι συγκρίνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Τις βούρτσες. Πάμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πολλά μηνύματα. Ναι. Αλλά πάμε λίγο πρωτοσέλιδα γιατί έχουν ενδιαφέρον. Sport Time, να η ευκαιρία. Ροζίτα σοκ. Να ευκαιρία λέει. Τι είναι αυτό. Με άξονα το βοτανικό, επόμενη μέρα για ποδόσφαιρο μπάσκετ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Α, κοίταξε να δεις. Ναι. Ό,τι είπα για τον Σαββίδη, τον ΠΑΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Γήπεδο, ναι. Τα ίδια θα πω. Όλοι οι ίδιοι είναι Ερκοσταθήνε. Θα πω και για τον Τράκη, ναι. Τη Νέα Δημοκρατία, τον Κούλη και ναι. Τον Παναθηναϊκό. Ναι, 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 ναι. Αυτά σπουλάει είναι προεκλογικές. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Και μη λέτε, μη συνδυάζετε το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Κάθε μέρα έχουμε και ένα παράδειγμα. Το ποδόσφαιρο με την πολιτική είναι συνυφασμένα. 100%. Φάει τη μούρη του Τράκη και του Μητσοτάκη. Φάει τη μούρη. Η πολιτική όμως είναι αυτή που προσελκύουν το ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Η πολιτική είναι αυτή που τους θέλουν. Θέλουν στρατούς, ρε. Διώξτε τους τότε. Ναι. Λοιπόν, έχει το Σεμέδο λέει, ναι. Που τραγουδάει ο Σεμέδο. Α, θα μας βγει και νέο σου άρτο. Ο Σεμέδο με ένα μικρόφωνο εδώ. Ο Στόχ λέει έρχεται σήμερα. Και ο Άρης λέει προς αποχώρηση ο Σιώπης. Γράφει το Sport Time για την Αλάνια. Μπήρες χωρίς αλκοόλ, έχετε εκεί. Πού αγόρι μου? Για τον Στόχ. Για τον Στόχ.
Δεν πει, άμα πιει μπύρα, ρε φίλε, τώρα κάνει μισή δουλειά. Πιει χωρίς αλκοόλ, φτιάχνει. Συμφωνώ. Ναι, κάνει τη δουλειά. Συμφωνώ καλά. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, η Sport Day χαρακτηρίζει μεταγραφή του στόχου πάντως μπαμ για τους ομίλους. Λέει η Sport Day. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, είναι για μένα, το ξαναλέω, το η καλύτερη μεταγραφή που έγινε ως τώρα. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι πολύ δυνατός. Ναι. Θέλω να μου βρει γκολ μέσα στην περιοχή. Α, θα σα δείξω μετά μόλις βγούμε. Μέσα. Μέσα, μέσα. Δηλαδή, μέσα. Τι θα πει μέσα. Έχει κάνει κινήσεις, κάθεται στον άξονα και περνάει και τερματοφύλακα, πλασάρει, έχει τέτοια. Όχι, δεν με πειράζει αυτό. Ναι. Να βγει ο μπάκο δεξής από εκεί και να έρθει από extreme four. Αφού ξεσκουμπώνει, βγαίνει, κάνει την κίνηση αυτή τη βιρτουόζικη. Ο Πάκο αποκτά δύναμη και στο σουτ πλέον θέλω που δεν το είχε. Ωραία. Επίσης θέλω να δω πώς θα μαρκάρει μαζί με τον Βιερίνη από αριστερά. Όταν σωστό, σωστό κι αυτό. Και αυτό θέλω να το δω. Μόνο κορυφή, λέει ο Μελισανίδης, αυτός είναι ο κύριος τίτλος για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία λέει έδωσε σύνδημα να πάρει άλλους δύο τρεις Πορτογάλους. Έτσι, μαζεύει κόσμο η ΑΕΚ. Τώρα πήρε. Τώρα πώς θα βγουν και ποιοι θα βγουν είναι ένα άλλο θέμα. Υπόθεση Βέρντε λέει συνεχίζει η ΑΕΚ λέει, την προσπάθεια. Αυτά είναι τα θέματα για την Sport Day. Θα πουλήσει. Η ΑΕΚ παίρνει λαχεία. Μπα. Όχι. Λίγα πράγματα. Η ΑΕΚ δεν πουλάει. Γιατί δεν πουλάει, ρε φίλε. Γήπεδο φτιάχνει. Ο Παναθηναϊκός με το Βοτανικό, τη Νέα Δημοκρατία, ο Πάοκ με το Στοχ. Ναι, πουλάνε σήμερα. Πουλάνε σήμερα. Πουλάνε, βέβαια. Πουλάνε. Μια χαρά πουλάει. Πάμε live. Δύο σημεία ακόμα μεταγραφές, λέει ο Καρντόσο. Η ΑΕΚ που πήρε λέει και τον Κίκα στο μπάσκετ. Έτσι. Η πρόταση σταθμό στο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα κάπου. Ναι, βρωμάει δεξίλα να πούμε η ΑΕΚ. Βρωμάει δεξίλα. Βρωμάει δεξίλα. Αλάνια προκαλεί σιώπη. Εδώ υπάρχει και ένα ποσό γιατί με ρώτησε πόσο. Πόσο. Εδώ γράφουν για ένα ποσό πάνω από 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα. Ναι. Με δικαιώνει. Σε δικαιώνει γιατί όσον αφορά την αξία του, ότι μπορεί να βρει εύκολα τέτοιου. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, α πούμε κάτι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ τη live. Μισό λεπτό. Αν είναι 500 χιλιάρικα. Ναι. Δεν θα χρειαστεί άλλα 500 να πάρει ένα νέο σιώπη. Μπορεί να πάρει και με 200. Με 200. Θα σου βγει σιώπη. Δεν το ξέρει. Και δεν θα έχει κουμπώσει εδώ με μαζί σου. Ποιο ο λόγο για 500 χιλιάρικα. Να γίνει όλη μανούρα. 100% μαζί σου. Να χαλάσει ισορροπία στα χάφια κτλ. Για ποιο λόγο. 100% μαζί σου. Να πάει να παίξει που να είναι την Τουρκία. Ναι. Ή να πάρει προτάσμα αυτή η ομάδα. Τρελός είσαι, Αλάνια. Ο Τζαβέλας είναι εκεί. Είναι ο Τζαβέλας, ο Βηγιαφάνες, ο Τζάλμα. Είναι να πάρει το παιδί παραπάνω λεφτά ο ίδιος. Θα πάρει, ναι. Αν είναι το παιδί να πάρει παραπάνω λεφτά, να πάει κάνει την περιουσία του. Πρόσεξε, έμαθα... Όχι, 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 άκυρο, άκυρο. Προσφέρουν κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Άκυρο. Γιατί είναι στα ψηλά και δεν το είδα. 500 θα πάρει ο Σιώπης. Εντάξει. Έτσι αλλάζει, γιατί είναι στα ψηλά και τώρα το δεν το... Ο Σιώπης είναι ένα παιδί. Λένε εδώ πέρα πάνω από 1 εκατομμύριο ο Άρης και 500 ο Σιώπης. Το Σιώπης είναι ένα έτσι παιδί. Αλλάζει τον deal. Ό,τι λεφτά έχει πάρει, τα έχει δώσει στην κτηνοτροφική μονάδα του πατέρα. Υπέροχος τύπος. Είναι το παιδί, να πούμε, δεν είναι κανένα παλιωτόμαρο. Υπέροχος τύπος. Να πάρει το παιδί λεφτά. Ναι. Να πάρει το παιδί λεφτά. Έτσι, γιατί έτσι τα έχει στα ψηλά γράμματα και τώρα το κάνει. Να παίρνουν τα παιδιά λεφτά. Τον έδινε πάνω από 1 εκατομμύριο και 500 στο Σιώπη. Ναι. Κι εγώ. Μέχρι εκεί. Ναι. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Πάνω από 1 εκατομμύριο η ομάδα για να πάρει και το παιδί να κάνει μια άνετη ζωή από εδώ και πέρα. Αν ο Σιώπης μου είχε και μια μεταβίβαση καλή με μακρινή, να μου κάνει και μια ευνηδιασμό. Δηλαδή. Για να μόλις κόψει ο Σιώπης. Μόλις κόψει ο Σιώπης, πρέπει να βρει τη μικρή πάσα. Η μικρή πάσα θέλει 1 δευτερόλεπτο. Μέχρι να την κοντρολάρει ο άλλος και να την κάνει τη μεγάλη την παλιά θέλει άλλο 1,5 δευτερόλεπτο. Σε 2 δευτερόλεπτα, σε 3 δευτερόλεπτα έχουν κάνει 30 μέτρα ναι. Οι άλλοι και έχουν γυρίσει και έχουν κλείσει τους χώρους. Αυτό το εδώ, χρόνο του δηλαδή πρέπει αυτό να εδώ δεν το πληρώνεται ο Σιώπης. Ναι, ναι. Ο χρόνος. Στόχ με το OK του Λουτσέσκου. Εδώ πάμε σε μια άλλη παράμετρο ότι το στόχ τον ήθελε ο Λουτσέσκου και λέει ναι, αυτόν τον θέλω, πάρτε τον. Πολύ ωραία. Καλά κάνει γιατί ένα παίκτη το ερασμέναν ο οποίο σκοράρει κιόλα, με ένα Λάμπρο ο οποίο έρχεται και έχει μέλλον, με ένα Ζαμπά ο οποίο είναι και έχει μέλλον, δημιουργεί άκρα καταπληκτικά. Υπέροχα. Τα άκρα σου θα είναι δηλαδή. Τι να σου πω, σαν τα άκρα τη Μόνικα Μπελούτσι. Όπα. Μ' άρεσε τώρα αυτό το παράδειγμα, σαν τα άκρα της Μόνικα, τα δάχτυλα της Μόνικα Μπελούτσι, τα ονειρεύεσαι, τα φαντάζεσαι. Όπως είναι τα άκρα του ΠΑΟΚ. Ναι, έτσι θέλω το θρύλο, καταγραμμά το πλάνο της, του Μάρτινς εδώ πέρα. Άστα. Το Μάρτινς και τους παίκτες του Ολυμπιακού. Άστα. Ναι. Σε 2-3 χρόνια οι κόρες του Νικολαίδη ναι θα δουλεύουν στο μπαράκι, να πούμε, του Παντελίδη, Bar Woman. Και υπάρχει ένα δειλό-δειλό ναι σιγά σιγά χτύπημα ναι ότι ο Σισε θα πουληθεί. Εγώ λέω θα πουληθεί ο Σισε. Ο Στόπερ. Ο Στόπερ ο Λαθέρα, αυτός ο ψηλός. Θα πάρουν στο Λαθέρα πάνω, αντιλαθέρ. Κάπως έτσι. Τέλειο. Ο Λαθέρα, αυτός με οποίο τον έχουν κάνει Μπεκεμπάουρ. Άστα να πάει στο διάλο, δεν πουλάει ο Ολυμπιακός. Κόκκινος πρωταθλητής. Ναι. Ψάχνει λέει σε ανώτερο επίπεδο. Κάτι πιο δυνατό. Φορ. Τα έχει όλα ο Σεμέδο. Ναι. Αυτά έχει, ψάχνει δυνατό φορ. Ναι. Ελαράμπι, Μουκάνζο, αυτοί είναι και οι δύο πολύ καλοί παίχτες πάντως. Ναι. Ναι. Αυτά τα δύο ονόματα. Ναι. Τα συγκεκριμένα, γιατί ο Κούλ εδώ λέει τους παίχτες όπως είναι. Όχι όπως θέλουν να τα ακούσουν. Ολυμπιακός θέλει και καλό αριστερό. Και οι δύο. Καλά, εννοείται, αφού έχει τον Κούτρι εκεί τώρα. Ποιο Κούτρι. Κούτρι και ένα ασχημάντρα εκεί που από τις σειρές, πώς το λένε. Που έπαιξε 3 μάτσα και τον βγάλαν και αυτό Ρομπέρτο Κάρλος. Τσιμίκα. 3 μάτσα έπαιξε τον κάνα και αυτό Ρομπέρτο Κάρλος. Καλός είναι, αλλά δεν είναι για Ολυμπιακό. Λοιπόν, σαν να λέω θα παίζει βασικό ο Λίρατζη και τον αποθεώνω πριν την κάνω το δω. Είναι πιο καλό από τον Γιανούλη όμως. Ποιο.
ο Σεμέδο. Όπω το λένε. Ο Κούτρης. Όχι ο Κούτρης, όχι ο Κούτρης. Έλα ρε που ο Τσιμίκας. Πού τον είδε τον Τσιμίκα, ρε φίλε μα. Ο Γιαννούλης έχει κάνει δύο σεζόν βαρβάτες. MVP πρώτο τη Ασή βγήκε. Κάτσε. Που τον κάνει καλύτερο με τρία μάσκε. Κάτσε να το δω τώρα. Ο Γιαννούλης πες βγήκε πρώτο τη Ασή στο δω. Πρωτάθλημα. Κάτσε να το δω με Σαβάρι τι έκανε. Α, δεν τον είδε. Όχι. Πρέπει να το δει γιατί εγώ τον είδα. Πού. Τον είδα εγώ. Άμα το δει. Άμα το δεις πως δυνάμωσε. Ναι, μας ρίχνει κάτι. Εντάξει, τώρα. Δεν ξέρω αν μας ρίχνει. Λοιπόν, τα έχει όλα ο Σεμέδο. Πώς στείνει, πώς στείνει ο Ντανιέλ Άμος, ο πρώην προπονητής της Ρίο Άβε. Τη Ρίο Άβε τώρα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή παίρνει το λαβράκι από τη Ρίο Άβε. Πάμε παρακάτω. Γιατί σε λίγο έχουμε και τον νικητή. Πάμε στο μπράσιν, στην πράσινη τελευταία ευκαιρία. Φύγε το χλωροπλάστη. Χλωροπλάστη, φεύγω το χλωροπλάστη. Ναι, πάμε και στο ξύδι. Τσίτα τα γκάζια. Για ποιο πράγμα. Δεν ξανάγινε τέτοια πρώτη. Έπεσα κορμιά, λέει. Συμπροπονητή. Αυτά εδώ, αυτά εδώ. Έπεσαν κορμιά στην πρώτη. Πριν 50 χρόνια. Πόρε φίλε. Τα έγραφε ο Μπούζας. Δημοσιογραφία μισού ναι, αιώνα πριν. Μισού αιώνα έπεσαν κορμιά λε στην πρώτη. Ρε, φύγε, φύγε. Φεύγουμε παιδιά. Άσε ρε ξύδι, φαντασία μηδέν. Τι τάισμα είναι αυτό. Φοβερό έτσι. Έπεσαν κορμιά στην πρώτη. Λοιπόν. Ναι, αλλά βλέπω ότι η στοιχηματική εκεί έδωσε διαφήμιση. Αφού είναι δικιά. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι του site. Ναι, του site. Λοιπόν. Και εμεί έχουμε τη Μέτροσπορ που λέμε τον ήθελε και έγινε πράξη στόχο. Και πρόταση για το Σιώπη που φεύγει. Υπάρχει μια αποκάλυψη, είπαμε για το παρεάκι όπως το χαρακτηρίζουμε. Η σχέση των ανεξάρτητων Βακάλη, Ψαρόπουλου και Δημητρίου με την ΑΕΚ και η κόντρα με τον Χούμπελ. Έτσι, είναι στο ίδιο τραπέζι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου. Και λίγο κλάμα, καλή είναι η μέτρο που κάτσε, μόνο θα λένε αυτοί ότι δίνω δανεικό εγώ τον το Μιστακίδη. Εδώ έχουμε άλλα θέματα. Το κλάμα πουλάει ουσιαστικά. Για λέγε ποιο είναι ο νικητής τώρα. Αναγνωστόπουλος Δημήτρη. Ωραίος, αρέσει. Και Δημήτρη και αναγνωστό. Αρχοντικό. Δικηγόρο. Δεξιό. Μπεμβέ ο Δημήτρη. Παραδοσιακό. Μπεμβέ. Ο μπαμπά του Καραμαλικό. Όχι. Μπεμβέ 3-18 για 3-20 μπορεί να έχει. 3-20. Μεγάλη Μπεμβέ. Όχι την κουπέ όμω. Όχι. Τετράπορτη. Τετράπορτη που γιατί δεν. Το αναγνωστόπουλο. Για να βάζει και τα κορίτσια πίσω. Το αναγνωστόπουλο βγάζει μια σοβαρίλα να πούμε. Δικηγόρο. Δικηγόρο. Δικηγορικό γραφείο. Γιατρό. Μπορεί και γιατρό. Ναι. Γιατρό. Ναι. Πήγα χθε εγώ. Πήγε τι έκανε εγώ στον γιατρό. Στον Μποκολόκο. Α τι έκανε καλά του τσουτσού. Δύο χρόνια το παιδί του. Θέλει να κάνει εγχείρηση στο τσουτσούνι. Δεν το έκανε τώρα. Περίμενε. Ναι. Το λέω. Ναι. Πού θα την κάνει την εγχείρηση. Πού. Μου λέει θα την κάνω στο Ιπποκράτιο. Στο Ιπποκράτιο του λέω: άμα πας να κάνει εγχείρηση στο τσουτσούνι του γιού σου, ναι. Θα βγει με κλειτορίδα του λέω. Άστο να πάει στο διάλογο. Δεν. Ρε εσύ οι γιατροί μας καλοί εδώ, ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λέω, καλή. Ναι. Είναι καλή γιατροί. Πάει, κάνει μια εγχείρηση. Ναι. Τι, παραλίγο? Παραλίγο να βγάλω. Παρακοριακά? Ναι. Και? Λέω αυτό εδώ τσουτσούνι είναι. Λέει εσύ δεν είναι καλό, μου λέει. Ναι. Λέει αυτό είναι σαν το αποθό τη Ναυρατήλοβα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ξανά δεύτερη εγχείρηση. Πάλι το παιδάκι. Πάλι Ιπποκράτιο. Έλα ρε φίλε. Άκουδο. Ναι. Δεύτερη εγχείρηση. Του λέω πάρ' το πλήρω σε μαύρε. Γιατί εδώ στο Ιπποκράτιο θα στο βγάλουν την τσικίτα. Πώ είναι αυτή. Την μπανάνα. Όχι. Πώ είναι αυτή την τραβεστήρε. Α, κοντσίτα. Θα στη βγάλουν κοντσίτα. Κοντσίτα θα σε βγάλουν. Και μαύρη κοντσίτα λέω δεν λέει. Ναι. Εσύ τι προτείνει. Πάνε λέω σε κανένα γιατρό τη προκοπή. Και πού πήγατε τελικά, ρε γόρι μου. Πήγε στον Κιανό Σταυρό. Κιανό Σταυρό. Πήγε, έδωσε λεφτά. Πλέρωσε. Και το πουλάκι του παιδιού έγινε. Μια χαρά, έγινε μπανάνα τσικίτα τώρα. Καλά, ναι. Λέει ο μαύρο, είχε δίκιο. Δεν καλά, ρε Αφρικάνη του λέω. Σε θαμά. Πλάκα κάνει. Σε θαμά. Θα αρρωστήσει και θα πα στο Ιπποκράτιο, ρε του λέω. Έχει τραλαθεί. Ναι. Τρέξε μαύρο του λέω, βγάλε τον κουμπαρά. Τα όλα καλά. Τα έβγαλε τον κουμπαρά όλα, πλέον σε κάτι. Έχει λεφτά. Έχει λεφτά, γίνεσαι καλά. Έχει λεφτά, βγαίνει στη φυλακή. Έχει λεφτά, είσαι όμορφο. Τέλο. Είναι απλά τα πράγματα. Έχει λεφτά, γίνεσαι καλά. Δεν έχει λεφτά, πα στο Ιπποκράτιο. Σε κάνουν. Σε αλάθο. Τη σκολικοειδίτητα την κάνουν κροκόδιλο. Εγώ πάντω σκολικοειδίτη στο Ιπποκράτιο είχα κάνει όταν ήμουν 20. Δεκαετία 80. Γιατί 80 είχαμε γεννηματά. 85. Το μια χαρά, μια χαρά ήταν λοιπόν, το νοσοκομείο. Αναγνωστόπουλος Δημήτρης, δικηγόρος είπαμε λέμε. Άλλο έχει τίποτα να προσθέσει γιατί θα πάμε σε break, Κωνσταντίνε. Η γυναίκα έμπορος. Α, η γυναίκα δουλεύει αυτή, δεν είναι κάθε σπίτι και είναι Ελλάδα. Στο εξωτερικό. Γιατί δεν μπορεί να κάθεται η γυναίκα. Α, σφιχτό, σφιχτό τον κόμμα. Σφιχτό, ναι. Δεξιό. Παοξή. Μπορεί να μην είναι Αριανό και εγώ. Η μάνα η μία ήταν και Εβραία. Άρα έχει δηλαδή, και σπίτι στο κέντρο. Σίγουρα ένα σπίτι στο κέντρο. Καρόλου Ντίλ. Καρόλου Ντίλ, βέβαια. Παίρνει κάνα δύο ενίκια. Έχει όμω και στο πανόραμα. Ναι. Και καλά, ρε φίλε, κάτσε. Εγώ τα λέω. Θέλει όταν τρώει. Ναι. Θέλει... Τα έχει όλα αυτά, ρε φίλε, και στέλνει για το σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι χειρότερη. Αυτή είναι χειρότερη. Γιατί αυτή ναι. Έτσι κάνουν τα λεφτά. Ναι. Πάει στο εστιατόριο. Πάει στο εστιατόριο. Ναι. Περιμένει να έρθει από πάνω άλλο με το νερό να του βάλει. Εγώ δεν μπορώ τέτοια. Ούτε κι εγώ. Να... Δεν τα μπορώ αυτά τα καθώ πρεπισμού. Αυτά να με το βλέπω. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο πιάτο αυτού και βγαίνω. Άστα θα τα κάνω μόνο μου. Μόνο. Άστα. Ναι. Θα τα βάλω. Είναι δουλειά μα λέει. Είναι δουλειά. Δεν ξέρω, φύγε του λέω. Φύγε. Άστα τα βάλω τα νερά μόνο. Πάει με τον Τζαν Παύλο που λε Μαδρίτη μαζί μου σε αποστολή Ρεάλ και έχουμε πάει όπου πάει η ομάδα.
Με Ραούλ, με Μαρσέλο, όλους παίχτες τότε. Έτσι κανονικά. Και μας πάνε σε ένα εστιατόριο τέτοιο. Με πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο πιάτο. Μα δρώνεις με σένα. Ναι, μαζί είμαστε. Ναι. Μας είχαν στείλει μια ναι. εταιρεία εκεί, κούτρα μαζί. Φίλε, σηκώθηκα, έφυγα στο τρίτο πιάτο. Λέω, φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Τον ανδρώνει του καλό άρεσε. Του άρεσε το άνθρωπο. Για δω και το τέταρτο πιάτο, για δω και το πέμπτο. Και βγαίνω. Λέω, κρυφτό, παίζω. Ο νεαπολίτης από τη μια και άλλο από τη Σκοτίνα. Ωραία, είχαμε περάσει. Από τη Σκοτίνα. Το πριγκιπάτο τη Σκοτίνα. Δεν θα λε και το Σκοτίνα. Ο ψηλό και ο κοντό. Ναι. Α σα δούνε μαζί στον δρόμο. 2007-2008 είχαμε πάει. Ένα γομάρι δύο μέτρα να πούμε. Με τον άλλο το ζουμπάμπο να περπατάνε. Παοξίδικες μούρες στη Μαδρίτη. Ξέρεις τι ωραία περάσαμε. Φαντάζομαι. Πήγαμε Μπιλμπάο μετά. Αυτό πριν καμιά δεκαετία και τώρα, έτσι. Σαν σέρ μπήκατε μέσα. Γελάς. Τι μπαγάσα είσαι. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω ένα κόλπο για να εξοικονομήσετε και χρόνο, για ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό. Μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές σπιτιού, θα έχετε πλέον όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες, παρακαλώ, τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα και εκτός συνέπειας 10%. Έτσι απλά, volton.gr ή καλείτε στο 11300 και εκεί θα δείτε ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρηση για την αλλαγή προμηθευτή. Αναγνωστό που λέει Δημήτρη, σε περιμένουμε, έτσι, γιατί ο Ζαΐρης θα μας κάνει ζέπελιν το κεφάλι. Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά το break. Μιας και μιλούσαμε για μεταγραφές, φίλες και φίλοι, να πάμε να δούμε για τα τελευταία νέα που έχουμε από Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πριν λίγες μέρες έγινε μεταγραφή και είναι η Ιταλική κουζίνα. Τη φέρανε να παίξει ξανά μπαλίτσα στην κουζίνα του εστιατορίου Λατεράς. Ας το κάνω λίγο πιο λιανά. Όλο τον Ιούνιο, όποιοι πάτε Λατεράς, θα βρείτε στο μπουφέ ιταλικές γεύσεις να γλύφετε για τα δαχτυλάκια σας. Τορτελίνια, λιγκουίνια, ριγκατόνι. Όλο τον Ιούνιο, λοιπόν, παιδιά, με την υπογραφή πάντοτε του Απόστολου Αλτάνη. Έτσι, νόσημα ιταλικά πιάτα θα μας θυμηθείτε. Μπήκαμε στο τελευταίο ημιωράκι, φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5. Ψάχνουμε, κάτσε να το θυμηθούμε γιατί το ξεχάσαμε κιόλας μετά το break. Μπράβο. Αναγνωστόπουλος Δημήτρης. Ο δικηγόρος, γιατρός, με σπίτια στο κέντρο, Αριανός. Έτσι λέμε εμείς. Τώρα να βγει να μας τα πει. Έτσι. Το κογλύφος. Έλα, το ξέφυγε τώρα, και το κογλύφος. Γιατί, να μαδανίσει δηλαδή, γιατί. Εντάξει, οκ, okay, λοιπόν. Εγώ με τον κογλύφο είμαι. Μαζί, γιατί. Με ποιο θα είσαι, με όποιον είναι παππού. Λέει εξήγηση. Ναι. Πάντως ο Πάρης βρήκε ήδη τον αντισιόπη. Ποιος? Για τον Άρη. τον έχουμε έτοιμο τον αντισιόπη. Ίδιος είναι, το φιλαράκι μας ο Μπάμπης, ο Τσάθας. Λοιπόν, 90-90-90. Ανοιχτό, να σας ακούσουμε, να σας καλημερίσουμε. Έτσι, τελευταία μέρα της εβδομάδας είμαστε χαροποί γιατί έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά. Δεν είσαι. Μπανάκι, δεν θα πας πένα. Όχι. Μπανάκι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Έλα, για πάμε στον κόσμο. 90-90-90, καλημέρα. Καλημέρα, από Αριδαία. Καλό στο φίλο μου τον Αλμοπό ΑΕΚ. Πρώτος σήμερα. Λοιπόν, άκου να σου πω, τώρα που είπες ΑΕΚ. Για τους Πορτογάλους, ναι. Εσύ που παίζεις και μάνατζερ, Νίκο, δεν ξέρω αν παίζεις αυτή την εποχή. Δεν παίζω πολύ αυτή την εποχή, όχι, γιατί δεν προλαβαίνω, φίλε. Να είμαι ειλικρινής. Ξεκίνα ένα καινούριο σεβ και πάνε και ψώνεις από Πορτογαλία. Ναι. Ειδικά στα half και back έχει πάρα πολύ καλό. Έχει, δεν αντιλαμβάνεσαι. Μα πρόσεξε. Πάρα πολλούς. Εάν μας ακούς προσεκτικά, λέμε ότι η ΑΕΚ φέρνει και δεν ξέρουμε τι θα βγει. Μπορεί να βγουν παιχταράδες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά στις πιο πολλές ομάδες είναι έτσι. Από όπου και να πάρεις, παίχτε ένα που δεν τον ξέρεις. Είναι λαχείο, ναι. Ότι έχει καλούς Πορτογάλους. Δεν το συζητάμε καν, πλάκα με κάνεις. Που δεν τους πιάνει το μάτι σου, θέλω να πω, σε μικρές ομάδες, κάτι Άβες, Ρίο Άβες, αυτές που πέφτουν, Τσάβες. Μα εγώ δεν πήρα από τη Τσιτσάβες, δεν πήρα τον Ροντρίγκο Σουάρες, δεν πήρα, αλλά αυτόν τον είδαμε, ήταν MVP back του πρωταθλήματος όμως. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ από το μάνατζερ δεν τους βλέπω, που κοντεύει λίγο την πραγματικότητα. Ναι. Τώρα όσον αφορά αυτό το Βραζιλιάνο που έχει το... τέτοιο το πρόβλημα τέλος πάντων, την αρθρίτιδα, ναι. Να τον πάρεις, που λέει ο Κωστής, όχι να μην τον πάρεις, να τον πάρεις, αλλά να μην βασιστεί σε αυτόν. Όχι, θα σου πω εγώ το άλλο. Καλό θα σου πω το άλλο. Δεν γίνει να παίρνεις ένα παίχτη 2,5-3 εκατομμύρια και να μην βασίζεσαι σε αυτόν. Δηλαδή, τι θα κάνω, τα πετάω τα εκατομμύρια. Ας δώσω τα λεφτά στο βόλε και στο μπάσκετ να σωθούν δύο χρήματα, ρε φίλε. Δεν θα τον πάρεις τότε. Θα τον πάρεις και θα του πεις το εξής. Θα σε πληρώνω μήνα-μήνα. Το τρίτο μήνα άμα έρθει η αρθίτιδα, ναι, ρε φίλε, δεν σε πληρώνω. Okay, αυτό είναι το κομμάτι το οικονομικό, το σωστό, το αγωνιστικό. Μήνα-μήνα μπορεί να με εκθέσει το μήνα που θέλω να παίζει. Ρε μήνα-μήνα. Ναι. Περίμενε λίγο, άκου να σου πω. Ναι. Και για τον Νουάρντα όσο αναφορά,
εντάξει, ό,τι και να έκανε ο άνθρωπος, ήξερε ότι ήταν ανήλικες, του το λέγανε οι κοπέλες. Φυσικά, αφού ρωτά πόσο χρονών είσαι, λέει. Ένα λεπτό. Ναι. Η ανήλικη. Ένα λεπτό. Η ανήλικη τι λόγο έχει. Κωνσταντίνε, δεν είδες διαλόγους προφανώς στο Instagram. Γιατί ρωτάει πόσο θέση... χρονών είσαι, ρωτάει ο Άρντα και λέει αυτή είμαι πολύ μικρή για σένα. Ναι. Πόσο λέει. Γιατί το λέει 15-16. Γιατί και το λέει ο Άρντα δεν πειράζει. Εγώ λέει μ' αρέσουν οι μικρές. Ναι. Τι 15-16 αρέσουν, ρε φίλε, οι μικρές. Κοίτα, τι 15-16, αφού ρωτάει. Λίγο. 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 Ναι, 20 χρονών, οι 16 άρεσε, δεν σ' αρέσει. 20. Όχι 26. 26 με 16. Ο Άρντα. 26 με 16 είναι κακό. Να γίνει 18 και α κάνει 40 μήνε κάθαρα μα. Άκου λίγο. Άκου λίγο. Ναι. Δεν είναι κακό, αλλά όταν δεν θέλει κοπέλα, έτσι, το σταματάς εκεί. Έτσι, άμα δεν θέλει εγώ... κοπέλα, τον κάνει κλικ και δεν τον θέλει. Τα θέλει και ο πισινός κοπέλα. Εντάξει, έχεις μια άντε μπράβο τώρα. Δεν είναι όλοι, άντε μπράβο που αγιοποιήσαμε την κοινωνία τώρα. Άμα η κόμενα δεν θέλει, δεν θέλει. Τη στέλνεις μήνυμα, να ευχαριστώ, 22, δεν σε θέλω. Άστε τον παραμύθι τώρα. Άκου, η γυναίκα μου τώρα είναι 23. Στα 17 τη γνώρισα. Ναι. Πόσο χρονό, 17. Ήθελε η κοπέλα. Τότε. Ρε φίλε, εσείς κάνατε σχέση τώρα. Τώρα θα ρε φίλε, εσείς κάνατε σχέση, δεν είσαι στο ίδιο. Ναι, όμως στην αρχή δεν ήταν, την έπεσα, πέσιμο ήταν. Εντάξει, 23-17 φίλε. Και κατηγορείς τον Ουάρντα, την έπεσε στο 16. Δεν το κατηγορώ, ήθελε θέλω να σου πω. Η άλλη δεν ήθελε. Στην περίπτωσή μου ήθελε. Προφανώς δεν συγγνώμη, για να το καταγγέλει δεν ήθελε ρε φίλε. Άμα θέλει, μιλούσε όμως με τον παίχτη που είναι αλφαεθνική, ήθελε. Για να τον καταγγέλει δεν ήθελε. Ήθελε. Εσύ άλλο να μιλήσεις. Ήθελε να μιλήσει. Άλλο να μιλήσεις και άλλο να έχω παρενόχληση σεξουαλική. Στάσου. Πάει διαφορά. Όταν... μιλάω με έχω όταν παρενόχληση. Όταν η γυναίκα θέλει να μιλήσει, ο άντρας θέλει να επιδείξει. Εσπάντα να. Άντε μπράβο. Που μου το παίζετε παρθένες τώρα όλοι. Λοιπόν, περίμενε Νίκο να στείλω τα χαιρετήματα. Στείλτα, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Μ' αρέσει. Στο Γιώργο, Κρακοβία στο Γιώργο, Κρακοβία. Τον Αντώνη στην Καλονή στο αστυνομικό τμήμα, ναι, και στο Φάνη στην Καλυθέα, τα φιλαράκια ακούνε. Καλυθέα, Ουσάλα και Κρακοβία, ναι. Περνάει κανένα κοριτσάκι 15-16 ώρα από την καφενεία με κάνα σορτσάκι ναι, και όλοι γέρι τα μάτια πέφτουν έτσι. Τα κοιτάνε έτσι, ρε φίλε. Και, ναι, τα κοιτάνε. Τα κοιτάνε, ο προστάτης του 3 μέτρα. Τι να κάνουμε. Τον Ουάρντα κατηγορείται. Γιατί υπάρχει ποινικός κώδικας για το μάτι ρε Κωνσταντίνε. Υπάρχει κάποιος ποινικός κώδικας για το Λέγιν. Υπάρχει γιατί γραφτό Λέγιν είναι. Ναι, και... γραπτό λέγει, δεν να... το είπε στον αέρα και έφυγε. Οι 14χρονοι ναι, και 15χρονοι είναι άλλο μπαμπάς της και η μαμά της ναι, να ελέγχουνε. Έτσι. 16χρονοι ήταν. Ναι, ναι, θα το ελέγξει. Να ελέγχουνε. Θα ναι, το ελέγξει. Δεν είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση πλέον. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Τότε δεν φταίει ο Άρντα. Αναγνωστόπουλε Δημήτρη, 6,5 λεπτά. Όχι 5 παραπάνω, γιατί και 27 τον βγάλανε. Εμάς οι Δήμοι, ξέρεις τι μας είπε χθες. Η Τάνια, τι ναι, σε είπε η Τάνια. Ξέρεις, λέει τι μηνύματα μας στέλνουν ποδοσφαιριστές και τι πρόστιχα λένε μέσα, λέει. Λένε. Ναι, και ναι, αλλά η Τάνια είναι μεγάλη γυναίκα, ρε φίλε. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Όχι οι 15 και 14, εννοείται. Μεγάλη γυναίκα, άμα θέλει τους κόβει, άμα θέλει συνεχίζει. Η μικρή δεν θέλει, άμα θέλει τους κόβει. Η μικρή ακόμα είναι μικρή. Υπάρχει νόμος, κανόνας για αυτά. Τζιτζίκια πεταλώνει. Καλημέρα. Άντε μπράβο τώρα. Στο βγάλατε τον Ουάρντα επειδή έφυγε από τον Πάουκ. Δεν έφυγε, ακόμα στον Πάουκ είναι, ανήκει στον Πάουκ. Επειδή θέλει να το διώξετε. Έλα φίλε. Άμα πέσει καμιά εντολή, καλό είναι ο Ουάρντα, καλό είναι ο Ουάρντα. Τον Πάουκ το συμφέρει ο Ουάρντα αυτή τη στιγμή να πάει καλά και να παίξει. Αυτή τη στιγμή αν θέλει να τον πουλήσει κιόλα να κερδίσει κάτι. Αλλιώ τώρα χαμένο γεννή. Έλα καλημέρα. Βρωμάτε πασοκύλα από σαν να μην. Έλα ρε φωτάρα. Ο Ουάρντα σα πείραξε. Τι έγινε. Είδε θε Βραζιλία Παραγουάη. 0-0 τσουκουτσούκου στα πέναντι Βραζιλία. Έσφιξε. Τι είναι. Εντάξει. Ποια Βραζιλία μωρέ. Πε μου μια ταλεντάρα. Πάνε παλιές εποχές που διαφημίζει το ποδόσφαιρο. Ποια Βραζιλία μωρέ. Σα αρέσει Φιρμίνιο, Κουτίνιο, Ζεζού, αυτή η Κασεμίρο, ιστορίε δεν σα αρέσουν αυτέ. Τώρα ρε κάτι καινούριο. Αυτή τι είναι, παλιή είναι. Γκαζεμίρο. Ναι. Και Κασεμίρο καλός είναι, εντάξει, καλώς είναι. Μην τρελαίνεις. Ποιος ναι, είναι καλός. Εντάξει. Καλός, καλός, λες? Ναι. Κώστα, Νικό, ναι, το δίκιο έχει ο Κώστας για... Για ποιο, που... για ποιο. Για τον Ουάρντα και αυτά τα λοιπά που... Γιατί δημοσιότητα τώρα ρε φίλε, όλες θέλουν δημοσιότητα και φραγκάκια θέλουν. Για τη δημοσιότητα. Φίλε, να σου πω κάτι, κατάδες, άκουσε με λίγο. Εγώ θα σου πω πως το έχω δηλαδή, στο μυαλό μου. Θα είχε 100% δίκιο ο Ουάρντα. Άκουσε με λίγο, άφησε με ένα δευτερόλεπτο. Θα είχε 100% δίκιο ο Ουάρντα, εάν αυτά τα κοριτσάκια που τη συνέπεφτε ήταν πάνω από 18. Τώρα το χάσε το δίκιο του. Είμαι μαζί του όλα τα, αλλά καλά κάνουν και ασχολούνται και εσύ μην κουνάτε την ουρά. Αλλά όχι κάτω από 18, αυτό λέω. Ναι. Κάτι να σε πω, επειδή ναι, δουλεύω σέρες χρόνια πολλά στη νύχτα σε μαγαζιά και τέτοια, ναι, μία η ώρα, μία μισή ώρα, τα 16χρονα είναι στο δρόμο από την κορυφή. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Και τα μήνυ, άντε τώρα, ο Άρντα αυτή. Ναι, αλλά φίλε, τα 16χρονα αυτά δηλαδή, με τη θέλησή τους θα κάνουν, θέλουν να κάνουν κάτι. Όχι 17χρονα, 16χρονα. Ναι, ναι, εντάξει, ξέρω, ξέρω. Κατάλαβε. Τώρα εκείνοι, αυτές δεν έχουν πατεράδες, δηλαδή.
τις αφήνω 2 ώρα και βγαίνουν έξω. Τι ώρα θα γυρίσει εκείνη εκεί, το πρωί? Ναι, 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 ναι. 7 η ώρα. Καλά αυτό. Λέει, ρε. Καλά δεν θα υπάρχει ένας. Ναι, αλλά μπερδεύετε πράγματα, σας το ξαναλέω. Μπερδεύετε πράγματα. Άλλο γνωρίζω ένα γκομενάκο με μια γκομενούλα το βράδυ που θα βγω έξω. Και άλλο μου την πέφτει ένας πολύ μεγαλύτερος αμέσως του μέσα. Δεν θέλω. Αυτό λέω. Πολύ μεγαλύτερος. Παίξα τα καφένια πέρα τα κοριτσάκια και οι λιγούριδες εκεί, οι γέροι πασοξίδες. Αργά το βράδυ, ξέρεις πώς είναι. Με τους προστάτες στα 4 μέτρα να πούμε. Άντε πάμε που θα βγει ο Άντα βράδυ. Επόμενος, καλημέρα. Άμα παίζε καλή μπάλα τώρα θα τον είχατε. Ξέρεις, θα λέγατε. Όχι, δεν τον είχαμε. Θα είχαμε, είναι παιχθαράς. Αλλά αυτά που κάνει είναι ανεκδίδυτα. Καλημέρα. Έλα παιδιά, καλημέρα. Καλώς. Έλα, ρε, δεν μου λέτε, αν ήταν ομοφιλόφιλος ο Γουάρντα και την έπαιρνε σκά αγόρι τώρα αυτή τη στιγμή, ναι. Θα τον κάνανε και ήρωα. Η νέα τάξη του πραγματικού. Γιατί αφιβάλλεται. Ήρωα θα τον κάνουν. Θα τον βγάζανε, θα ξεσυνοκώνονταν όλοι οι Γαλιλαίοι και οι οπαδοί του Ζακ Κωστόπουλου. Σήμερα και κιόλας μια που το ανέφερες. Πασχάλη είναι διεθνής μέρα ομοφιλοφιλικής υπερηφάνειας, είναι μια που το ανέφερες έτσι. Εσύ βρήκε τον Ουάρντα τώρα. Ναι. Δεν μου λέτε, με 18 τον δίνετε το Ζαμπά. Παρεμπιπτόντως. Τι 18. Εκατομμύρια αν τον ζητήσουν. Ο Ζαμπά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πουληθεί 18. Είναι πολύ κάτω το... Εγώ σε, η αξία του. Εγώ σε ρωτάω κάτι. Εγώ με 18. Ναι ή όχι, πες η απάντηση. Εννοείται ναι. Ναι, ωραία. Ναι. Κάτι άλλο τώρα ήθελα να πω. Πόση ρήτρα είναι του Σιώπη στον Άρη? Δεν ξέρω αν δεν υπάρχει ρήτρα. Δεν υπάρχει ρήτρα. Η πρόταση που φαίνεται να υπάρχει είναι πάνω από εκατομμύριο για τον Σιώπη πάντως. Πρώτη φορά στα χρονικά δεν διαρρέεται η πρόταση που φτάνει για έναν παίχτη. Αυτό μου κινεί υποψίες κατά πόσο είναι και ο Ολυμπιακός συνειδιοκτήτης. Πονηρός ο Πασχάλης. Πρώτη φορά, εσείς έχετε ακούσει ποτέ να βγαίνει στα ΜΜΕ ότι έγινε μια πρόταση κάπου? Πέσετε το νούμερο, ρε παιδιά. Σου είπα πάνω από εκατομμύριο. Είπανε, το είπανε, το άκουσες. Κοίταξε, επειδή είναι χθεσινοβραδινό το νέο, σήμερα μαζεύουμε λεπτομέρειες. Τώρα θα βγούμε, θα μάθουμε, θα ρωτήσουμε. Θα κοιτάξουν τώρα να το μαζέψουν και αυτοί να δουν πώς θα το δικαιολογήσουν. Ναι, ναι. Άρα λες ότι είναι ύποπτο, λες. Κώστα, καταρχάς εγώ διαφωνώ κάθετα με την ανακοίνωση χθεσής του συνδέσμου, έτσι δεν το συζητάω, όσον αφορά τον χρόνο που έγινε, ναι. Και γιατί ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές και το απειλητικό του ψήφος. Το απαιτούμε, ναι, και έχασαν όποιον λόγο έχουν τα παιδιά, έτσι. Το λέω, αύριο θα γίνουν θεματική ύλη στην αρθρογραφία του Κέσσαρη και του Καρπετόπουλου, στα νέα, στα αυριανά. Δίνεις δηλαδή, λες, δικαίωμα πάτημα, ναι. Ναι, βάζουν και ένα στοιχηματάκι χαλαρό. Όχι, με σίγουρο. Αν δεν ανοίξετε αύριο τον Καρπετόπουλο, όχι, μην δώσετε ένα 30, ναι. Δανειστείτε από κάπου, ναι. Ή γυρίστε την πίσω στο... Α, να την κοίτα, την πάρουμε λίγο, έχουμε φίλους περιπέλαδες. Εννοείται, δεν μου λες και κάτι άλλο, ναι. Για τους συνδέσμους, να τα λέμε όλα. Ναι. Οι σύνδεσμοι, ναι, η γλώσσα τους είναι έτσι όπως είπατε, δεν είναι μορφωμένη, αλλά είναι και υπό την επίρρεια μιας βότκας κάποιοι. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν είναι. Καλά, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά τώρα. Στο ξαναλέω, Πασχάλη. Για πες το, θέλω να τα ακούσω από το σωματάκι. Είναι τα καλύτερα παιδιά τώρα. Ναι, είναι υπό την επίρρεια, έτσι, όταν γράφονται κάποιες ανακοινώσεις. Πασχάλη, εμένα πάντως αυτό. Από προσωπική μπύρα. Ναι, παρότι ο τρόπος δεν μου άρεσε και εμένα και το timing, έχεις δίκιο, για μένα αυτό πάντως δείχνει υγεία στον ΠΑΟΚ. Υγεία, ξέρεις πότε, θα ήταν χθες. Ξέρεις τι να γράφανε. Να γράφανε μια ανακοίνωση καυστική για το κράτος του Ολυμπιακού που πάει να βάλει τρικλοποδιά μέσω αερίου ΠΑΟΚ για την ΕΤ. Αυτό θα ήταν επίκαιρο. Ναι, το να κάνεις μόνιμα την πολίτευση, τη διοίκηση, μόνιμα. Είναι σαν να σου πω εγώ τώρα, κράζει συνέχεια κάποιον. Ναι. Όπως ο Αρκάς τώρα, τον τελευταίο καιρό σκητσογράφος. Ναι, ναι, άμα τον δείτε, κουράστε ρε παιδιά. Όλο για τον Τσίπρα, τον Τσίπρα, τον Τσίπρα, τον Τσίπρα. Έλεος πια. Έγινε Πασχάλη μου, ωραίος. Ωραίος. Καυστικός, ωραίος. Να είσαι πολυθεματικός δηλαδή στην κριτική. Ναι, 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 ωραίος. Μ' αρέσεις. Ωραίος ο Πασχάλης, έτσι. Πάρα πολύ καλός. Πολύ καλός ο Πασχάλης. Λοιπόν, ο Άρτα την πέφτει στα κοριτσάκια στο Instagram, λέει, γιατί από κοντά δεν θα μπορούσε να το κάνει. Φαντάζεστε, λέει, να τον έβλεπε, να τον λέμε και να την πέφτει σε 16χρονη. Ναι, γιατί σου λέει, δεν με παίρνει να με βλέπουν ότι πέφτω σε 15χρονα, γι' αυτό γίνεται με σου. Αυτό εκείνη η αίσθησή μου. Στα άλλα είμαι μαζί σου. Ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να μην κουνάει τη ουρέ. Στον ΠΑΟ, ναι, πριν το δώσει στον Ατρόμητο, την πριν το δώσει στον Ατρόμητο, ναι. Κανένα δεν έλεγε για 15χρονα και για 16. Δεν ξέραμε, ρε φίλε, τι. Ξέρατε. Όχι, δεν ξέραμε. Ξέρατε. Ξέραμε ότι ήταν στο Αγρίνιο και ότι έβγαινε, έπινε ποτάκια στα μπαρ και γούσταρε. Ξέρατε. Αυτό το ξέρουμε για πολλού. Τι να κάνουμε. Ξέρατε. Και όταν τον δίνανε κάτω στην Αθήνα που τον ορμήξανε, ναι. Τον καλύψατε και είπατε, όχι εσύ, ναι. Τον καλύψατε. Εντάξει, ναι, 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 γενικά μιλάς, ναι, εγώ, γενικά μιλάς. Γενικά υπήρχε μια κάλυψη και από την ΠΑΕ ΠΑΟ, ναι. Και γενικότερα, ότι ήταν οπαδική επίθεση. Ναι, νομίζω λέτε... Δεν είπαν ότι ήταν κανένας μπαμπάς. Που... Από κάνα κοριτσάκι, που όρμηξες, ναι. Και ναι. Τον πλάκωσαν. Γιατί ναι. Εγώ έμαθα ένας μπαμπάς τον πλάκωσε. Και μετά το μετατρέψαμε εμείς εδώ ότι ήταν οπαδική επίθεση οπαδού του Ολυμπιακού στον Ουάρντα. Ναι, αυτά ναι. Εγώ δεν γουστάω. Πάντως, Αιγύπτιοι το βγάλανε το θέμα, το βγάλανε Έλληνες για πιτσιρίκια. Δεν ναι. Το βγάλαμε εμείς από εδώ, το βγάλανε Αιγύπτιοι. Λοιπόν, anyway. Οι Αιγύπτιοι και η θρησκεία τους
Λένε επιτρέπει όμως... πολλές, αλλά δεν επιτρέπει σε πιτσιρίκια η Αιγύπτια. Γιατί ναι, λέει μπορεί να έχεις 2-3 γυναίκες, αλλά όχι 14χρονα και 15χρονα. Λέει από 15 χρόνων και πάνω, αν ναι. θέλει ο άντρας, να, αυτά θέλει. Λένε οι Αιγύπτιοι. Ναι, νομίζω λέει ότι είναι καλύτερο λέει, για τον Βραζιλιάνο που έχει αυτό το θέμα να του κάνουν συμβόλαιο με συμμετοχές. Δηλαδή να κάνει ας πούμε 30 παιχνίδια τη σεζόν. Μπορεί να βρει φόρμουλες. Έτσι. Ναι. Οι γιατροί από την Κορίνθια λένε ότι. Εγώ 1,5-2 εκατομμύρια και αυτό ναι. την άλλη μέρα μου αρχίζει να μου βιχάει. Θέματα είναι αυτά. Αυτά είναι θέματα. Βέβαια, Νίκο. Βέβαια, μαζί σου είμαι εδώ. Επιχείρηση. Μαζί σου είμαι εδώ. Τι να κάνω, Πάστρο Μαύρο. Πολύ ποτέ στο λαρίκι. Ναι. Θα με πληρώνει ο Ανδρώνη. Όχι. Τι να με πληρώνει. Όχι, δεν σε πληρώνει. Φυσικά. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Κουλιανέ. Ναι. Ρε φίλε, σε άλλο κόσμο ζεις πραγματικά. Τι έγινε πάλι, για πες. Ενώ είσαι μέσα στα πράγματα να πούμε, είσαι όλη μέρα στην κοινωνία. 16 χρονών. Κοριτσάκι αγόρι μου, γιατί ναι. και εγώ μπαμπάς με περιμένω κόρη τώρα, έχω και άγιο. Α, με έχω μαζί μικρό, σε πήγε στα μάσα. 25 χρονών αγοράκι. Ναι, βρε αγόρι μου, το ξέρω, το ξέρω. Αγόρι μου καλό, το κοριτσάκι που λες το 16χρονο, ναι. που δεν θέλει να μιλήσει με τον Ουάρντα, ναι. με το που το στέλνει μήνυμα, τον κάνει μπλοκ και το στέλνει. Δεν Άρα θέλει το κοριτσάκι να μιλήσει. Ρε φίλε, με τον παίκτη αγόρι. Ας πούρε εσύ που Γιάννε βλέπεις τι γίνεται στο δρόμο. Ναι, άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Τη στέλνει κάποιος ένα κοριτσάκι και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ένα μήνυμα και βλέπει τον κοριτσάκι ότι είναι ένας παίχτης. Είναι παίχτης. Ωραία. Α, ωραία, είναι παίχτης. Ας συνεχίζω την κουβέντα. Εκεί πατάει και αυτός που στέλνει το μήνυμα. Καλά κάνει. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρεις ότι ο παίχτης αυτός θα καταλήξει να σου την πέσει στιγνά. Αυτό λέω. Τι θα κάνω, έτσι που το θέατρο δεν θα πέσει. Τι μας λέτε ναι. τώρα, ρε πονηρή. Και τα κοριτσάκια 16 χρονών. Μόνο πώς κυκλοφορούν. Είναι ασύλληπτο πραγματικά. Και χθες ήμουν έξω βόλτα με τη γυναίκα μου. Έβλεπα κάτι κοριτσάκια 14-15 με τα σορτσάκια να είναι μέχρι τον οφαλό. Λέω είναι δυνατόν. Και εμείς οι μπαμπάδες κατηγορούμε τον Ουάρντα τώρα εμείς. Φτάνει αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό δεν δίνει το ελεύθερο στον Ουάρντα να την πέφτει όπου θέλει. Δεν δίνει καθόλου ελεύθερο. Και αυτό εδώ ζαβαλής είναι. Γυναίκα αυτό λέμε. Όχι, όχι, τέλος. Έτσι, εκεί σταματάς. Αυτό λέμε. Τα λέμε, να σε καλά. Να σε καλά. Βρε, άμα πατούσε τις τρίπλες και πατούσε τα γκολ ο Ουάρντα τώρα θα λέγανε. Δεν παίζει κάθε το ποδόσφαιρο και όχι παράλληλο. Να κάνετε μήνυση τώρα από το όπλο που βγάζει αυτά τα πράγματα για τον Ουάρντα. Τι πράγματα είναι αυτά. Γραφείο τύπου δεν υπάρχει εκεί στην ΠΑΕ. Καλημέρα. Σας ξέρω την Πασοκύλα βρωμάτε. Άντε πάλι με τα Πασοκύλα. Βρωμάτε Πασοκύλα. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι ο Ντάγκλας έρχεται εδώ πέρα. Εντάξει, τα γνωστά είναι αυτά. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Τι θα γίνει να μιλήσουμε. Έλα, φίλε. Μάλιστα. Είσαι ο τελευταίος, να ξέρεις. Έλα. Λοιπόν, αυτά ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος έτσι σήμερα. Τι έγινε σαμα, ναι, πω τι περίπτωση. Τι πετύχαμε. Ο Κωνσταντίνος ξέρει γιατί και εγώ όταν ήμασταν εδώ πέρα με τον Πίχα τον Λεωνίδα που είχε το ψυχικατζήτικο που το έλεγε Μπακάλικο και ο ψηλός ο φίλος του Νίκος ο άλλος και ο Λεωνίδας είναι καλύτερη του φίλη και εγώ είμαι ο Θόδωρος. Και πήγαινε και τον έκανα μασάς πίσω την πλάτη. Ναι, δικό σου άνθρωπος κατάλαβες. Αλλά ωραία Κώστα αγόρι μου, μην τσατίσεις, μην αγχώνεσαι, πάνε ρε στη θάλασσα δίπλα σου είναι. Ναι. Θέλεις πάλι να φτάνω σε κάνω μασάζ γιατί έχεις τα μάρια πίσω. Εγώ αξίζει την πλάτη μου. Όταν την ξυρίσω θα με κάνεις μασάζ. Γιατί ναι, τώρα θα έχει δυσκολίες. Θα μακώνει το χέρι. Μακώνει το χέρι. Έχεις πάλι μωρέ. Θαλασσινά που γίνεται επιδιώκω από μάρτια έχω κάνει. Είναι δικός μου άνθρωπος. Μέχρι πήγα που λες παραλία Κατερίνης. Ναι, ναι. Μπαίνω τρέχοντας μέσα 23 Φεβρουαρίου διαμάντη θάλασσα Λακρία. Και μετά ο άλλος ο Φλόρος δεν μπορούσε να μπει τάχα, τον έβλα και τον άλλο, ένα παιδάκι. Έφυγες, παραλία Κατερίνης, έφυγες. Έφυγες, με μπέρδεψες. Πάτε παραλίες και αφήστε τα χαζά σου, Άρτης και μου Άρτης, αυτά είναι για να ψηλά γράμματα για να κερδίζουν οι εφημερίδες. Γιατί ο Άρτης και πέτσι για μένα, ποιος είναι ο Άρτης. Ναι. Τα λέμε φίλε, τα λέμε. Τέλογλου, τελειώσαμε, κατεβάσαμε στόρια. Δεν μάθαμε αν ο Γνωστόπουλος Δημήτρης θα μας γλεντάει Ζαΐρης τώρα. Τώρα. Είχαμε κακό φίνις αυτήν την εβδομάδα, ξεκινήσαμε Φορτσάτη, Πέμπτη Παρασκευή, όχι Πέμπτη και Τετάρτη. Είχαμε μπουλκουμέ. Λοιπόν. Τι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή Τετάρτη. Χθες τον βγάλαμε, προχθές τον βγάλαμε. Ναι, δεν θα μας ζαλίσει ο Ζαΐρης τώρα, θα βγει έξω. Ναι, κουλιά, ναι. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ο Ζαΐρης ο Γιώργαρος μαζί με τον Γιάννη Πάγκο μέχρι και τις 12. Πλάκα τέλος. Στις 12 τα Ραφάλ μαζί με τον Γιώργο Μπούζο θα είναι εδώ με την μπάλα στη σέντρα. Το μεσημεράκι ο Κωστής εδώ με κόκκινο, παρεούλα. Πού είναι, βγήκε η Πούλια και ο Βιερινός. Η γουρούνα. Γιατί ρε ο Γκρεγκουάρ το φιλαράκι μας. Γουρούνα. Μαζί το απόγευμα με Χουλικάνο, έτσι λίγο μετά τις 6 με τους άχαστους.
Ευχαριστούμε, Θανάση Καζαμπάκα. Ακολουθεί αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, ο δαιμόνιος ρεπόρτερ. Βέβαια. Βρήκε ρε, ο σκύλος, ρε φίλε. Μισό αιώνα έψαξε πίσω και βρήκε ηχητικό από το κύπελλο του Άρη. Ναι, 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 φοβερό. Από τα επίκαιρα, φίλε. Λοιπόν, το Chromecast, έτσι για να σας αποχαιρετήσουμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον, να το έχετε κατά νου. Είναι μια πολύ απλή λειτουργία στο smartphone και το tablet σου και μπορείς εύκολα και γρήγορα να μεταδώσεις, να μοιραστείς με άλλες συσκευές ό,τι πραγματικά τραβάει ψυχούλα σου. Απόλασε εκπληκτικά slideshow φωτογραφιών, άκουσε μουσική μέσα από το Spotify και το TuneIn, αναζήσε βίντεο στο YouTube, στο κινητό σου, δες μαγικά και απευθείας στην τηλεόρασή σου ό,τι τραβάει ψυχούλα σου. Αυτό και αυτή είναι η νέα τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Κατεβάζουμε στόρια, Κωνσταντίνε, Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε πάλι. Εδώ, τι. 8 η ώρα πίκου, έτσι. Πού πάμε. Καλό σου κού να πούμε στον κόσμο. Καλά να περνάτε. Καλό πρωινό.